Νεκταράκι, θα πεις εσύ σήμερα τη λέξη που λέει ο μπαμπάς όταν ξεκινάμε την εκπομπή? Για πες εκεί δυνατά. Για το τσακάλο καταπληκτικό, φανταστικό, υπέροχο πίνο καψούλ. Μάλιστα, τέλεια. Θα έρθεις τώρα που θα φύγω άδεια να κάνεις εκπομπές? Όχι. Όχι, σωστά, σωστά. Δεν μου λες, θα μου πεις και τι σημαίνουν τα τέσσερα γράμματα που θέλω να μου το πεις λίγο? Ναι. Για πες. Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτών. Τέλεια. Θες να πεις τίποτα άλλο στο τέλος έτσι πριν ξεκινήσω την εκπομπή? Ε? Ναι. Για πες. Ζούμε σου. Τέλος. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για το σακαλό καταπληκτικό με τους κουμπροχοπή πίνω καψούριδες. Έχω σήμερα την καταστάτρια. Έχω σήμερα τον Νεκταράκι. Αγάπη μου γλυκιά. Έφερα και την κορούλα μου σήμερα, παιδιά, στο τελείωμα. Έτσι, αφού τελειώνουμε τη σεζόν. Νεκταράκι, βγάλε τώρα μπογιές, ξυλομπογιές, αυτά, ζωγραφιές. Κάνε πρόγραμμα. Κάνε πρόγραμμα, αγάπη μου. Κάνε πρόγραμμα. Ό,τι αγαπάς. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εσίως, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μας έδωσε υγεία και ολοκληρώνουμε σήμερα μία ακόμα σεζόν. Η 19η. Ξεκινήσαμε ραδιόφωνο όταν ήμασταν 27 και είμαστε 47. Θα πεις, με ρώτησε κάποιος, γιατί 27 ρε φίλε, γιατί άργησες τόσο? Άργησα τόσο, κάναμε και κάτι σπουδές πριν. Δηλαδή, είχαμε και άλλα θέματα. Στρατό επίσης πρέπει να πούμε έτσι. Δηλαδή είναι διάφορα, σουξου μουξου. Διάφορα. Ελάτε στην παρέα μας. Σήμερα έχω, όπως είπα, εκλεκτή παρέα. Κάνε κουμάντο πουλάκι μου, κάνε εσύ τώρα. Βγάλε ζωγραφιές. Βγάλε ζωγραφιές. Ε, εισαγωγή, ωραία φίλε. Κανονικά. Εδώ μεταξύ δεν κάθεσαι ποτέ να τη το μάθω, να τη πω, ξέρεις, κάτσε τώρα και μάθε αυτή τη λέξη. Κάποια στιγμή, παλιά είχε προσπαθήσει όταν ήταν μικρή, κάποια στιγμή λέει μπαμπά, είμαι έτοιμη. Δηλαδή, έχω τη λέξη. That's, κατευθείαν, κατευθείαν. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη. Το πρώτο ευχαριστώ πηγαίνει σε σένα, φίλε. Ξέρετε, όταν πηγαίνει σε ένα νέο σταθμό, συναντάς νέους ανθρώπους. Φίλος, γιατί εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στη λέξη, η οποία ευτελίστηκε τα τελευταία χρόνια. Έχω, λέει, 11.000 φίλους, λέει, στο Facebook. Έχω, έκανα τον τάδε φίλο. Για μένα είναι ιερή η έννοια της λέξης φίλος. Δυο συλλαβές, πολύ μεγάλη υπόθεση. Και επειδή είμαστε και άνθρωποι που δεν κρατάμε και πισινές, είμαστε άνθρωποι που ανοιγόμαστε, την έχουμε πληρώσει κατά καιρούς. Και παλιότερα και πρόσφατα και θα την ξαναπατήσουμε. Διότι αρνούμε να αλλάξω, να κλειστώ στον εαυτό μου και να γίνω μουντρούχος ή δύσπιστος ή να μην δίνω στους ανθρώπους. Ας αλλάξουν αυτοί, γιατί να αλλάξω εγώ? Μου λένε, α, πάλι την πάτησες. Ή κράτα μια πισίνη με τον τάδε. Ή να είσαι λίγο πιο πονηρεμένος. Δεν γουστάρω ρε παιδί μου. Δεν γουστάρω. Θέλω να είμαι έτσι, έτσι. Έτσι θέλω να είμαι. Θέλω λοιπόν να πω ότι έκανα έναν καινούριο φίλο με όλη τη σημασία της λέξης. Με τον Σωτήρη. Πάρα πολλά κοινά πράγματα, πάρα πολλά κοινά βιώματα. Είμαστε κοντά στις ηλικίες, γυρνώντας πίσω στον χρόνο και για τον ΠΑΟΚ και για τα περιοδικά και για τις ταινίες και για τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Σε ευχαριστώ που στάθηκες όλη τη χρονιά δίπλα, αδερφέ. Να ξέρεις, το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, το φίλος και το αδερφός. Και έχουμε ακόμα, θα λέμε, φίλε, και του χρόνου εδώ θα είμαστε και θα έχουμε πολλά να πούμε. Πολλά να πούμε. Σήμερα θα σας ζαλίσω λίγο με τις ευχαριστίες. Είναι όπως τα Όσκαρ που βγαίνουν και λένε, λοιπόν, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, και βγάζει ένα κατεβατό και είναι να πούμε, θέλω να πω ότι τον πρωτόπλαστο που μας έδωσε τη δυνατότητα, τον παράδεισο, αυτά, την Εύα που ναι μεν, μπορεί να έφεγε το μήλο, αλλά κάπως έπρεπε να διονυστεί το είδος. Τα φιλιά μας πηγαίνουν στην Πάτρα. Πηγαίνουν στην Πάτρα. Καλημέρα Κωστή μου, να τη χαίρεσαι το πιο γλυκό ξεκίνημα, να περάσει τέλεια και να γεμίσει μπαταρίες. Φιλιάζου μου σου, γεια σου Λιάνα μου, γεια σου Λιάνα μου, γεια σου αγνό υπέροχος Μουσάκη και εσύ και ο Σωτήρης. Στην κλειστή, πολύ κλειστή γκάμα ανθρώπων, με ζούμου σου τατουά στο χέρι, φίλε. Δεν έχω να πω εκεί. Τέλος, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αφοσίωση όταν ο άλλος αποφασίζει παντοτινά στο δέρμα του να χτυπήσει αυτό το οποίο είναι η δική μας θεωρία, η δική μας αντιμετώπιση των πραγμάτων. Το πώς αγαπάμε τη ζωή, το πώς αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, το πώς αρρωσταίνουμε όταν τα πράγματα στραβώνουν στον ΠΑΟΚ. Το πώς θέλουμε να δίνουμε στον συνάνθρωπό μας, τη μούρλα αυτή που έχουμε, ρε παιδί μου, την παιδικότητα που αρνούμε στις 47 μου να παραδώσω, να πάω να κρεμάσω τα παπούτσια που φορούσα στην Αλάνα μικρός και να πω τώρα είμαι ενήλικας, τώρα θα είμαι μεγάλος και θα είμαι σοβαρός. Αρνούμε να είμαι μόνο σοβαρός. Εκεί που πρέπει είμαστε.
Αλλά αν χάσουμε αυτή την τρέλα, αυτόν τον αυθορμητισμό που έχει ένα παιδί, τότε θα γίνουμε ίδιοι σαν αυτούς που τόσο καιρό λέγαμε, τους βλέπαμε όταν είμαστε μικροί και λέμε κοίταξε τι μίζερος που είναι αυτός. Μπορεί να άσπισαν τα μαλλιά μας, μπορεί να αραίωσαν τα μαλλιά μας, μπορεί να βλέπουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν, μπορεί να φεύγουν άνθρωποι μεγάλη ηλικία και να νιώθουμε κι εμείς μεγαλύτεροι όταν έχει την Αναστασία προχθές και λέει «Α, εγώ λέει, α, είσαι το 71 λέει Κωστή, είναι εσύ που μας κάνει η χοληψία. Η μαμά μου λέει είναι το 71. Όταν φτάνει δηλαδή η χολύπτρια να μπορεί να είναι παιδί σου και η μάνα της να είναι ίδια ηλικία με σένα, λες μεγαλώνουμε. Αρνούμαστε όμως κάποια πράγματα να τα παραδώσουμε. Κάποιες αρχές που έχουμε, κάποιο σκεπτικό που έχουμε, αυτό το κρατάμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Λάθη αμέτρητα. Κακές εκπομπές, όσες θέλετε. Ναι. Αλλά κάποια πράγματα δεν πρόκειται να τα αλλάξουμε. Θέλω να σας πω ότι σήμερα κληρώνουμε το κορυφαίο δώρο τη σεζόν. Μπαίνει κερασάκι στην τούρτα. Σε μία χρονιά που ξεπεράσαμε τον εαυτό μας σαν εκπομπή. Μια χρονιά που αν βάλω κάτω και πω τα δώρα που δώσαμε, δεν θα τελειώσουμε, δεν μου φτάνει το δίωρο. Ειδικά από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ο άνθρωπος μοίρασε μέσα στη χρονιά τηλεοράσεις, μοίρασε τάμπλετ, μοίρασε κινητά, πανάκριβα δώρα, αφιγραντήρες, μοίρασε σκούπες, μοίρασε στερεοφωνικά, μοίρασε, έδωσε. Πραγματικά κάθε φορά που με έπαιρνε και μου λέει «Κωστή μου, θέλεις να δώσουμε αύριο ένα τάμπλετ, να δώσουμε ένα κινητό, να δώσουμε, μάκη, σοβαρά, ναι, βεβαίως». Και πόση χαρά έκανα κάθε φορά όταν έβλεπα το πρόσωπό σας, όταν ερχόσασταν εδώ για να μου πείτε ένα ευχαριστώ, ή ακόμα και όταν βγαίνατε στη γραμμή για να πείτε «Κωστή μου, εγώ είμαι που κέρδισα το τάμπλετ ή την τηλεόραση στην έχρωμη ή ξέρω εγώ το στερεοφωνικό ή οτιδήποτε». Έλα. Όλες οι τηλεόρασες είναι έχρωμες. Όλες είναι έχρωμες, σωστό. Είδες, το παιδί δεν έχει ζήσει ασπρόμαυρη. Εμείς το λέμε, το τονίζουμε γιατί έχουμε ζήσει, φάγαμε πολύ ασπρόμαυρη. Έτσι είναι, νεκταράκι μου, έτσι είναι. Τώρα είναι όλες έχρωμες. Θέλω λοιπόν σήμερα να σας πω ότι κληρώνουμε ένα κλιματιστικό, το Yotomi, κορυφαία μάρκα στο είδος της, ένα το Yotomi 9000 BTU. Δεν το μοιράσαμε το δώρο σε πολλές μέρες. Δεν μου αρέσει αυτό. Να λέω αυτή την εβδομάδα με τα μηνύματα. Δεν μου αρέσει να το σπάω. Κουραστικό είναι και για εσάς. Κουραστικό είναι και για μας. Εντάξει. Ευτυχώς είναι γαλαντόμος ο χορηγός. Και δεν χρειάζεται. Σήμερα λοιπόν από τώρα που είναι 8 και 20 μέχρι και τις 10. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό. Και το στέλνετε στο 54526. Για να μπείτε στην κλήρωση για ένα υπέροχο κλιματιστικό, το Yotomi 9000 BTU, με Wi-Fi, με τελευταία λέξη τεχνολογίας επάνω, το μηχάνημα, με εννοείται, με χρήση μπορείτε να κάνετε από το κινητό σας, αθόρυβο, απόλυτα οικολογικό, μέσα στο σπίτι σας, να έχετε τη δροσιά, να έχετε το κλίμα που εσείς επιθυμείτε. Μιλάμε για ένα δώρο, όπως καταλαβαίνετε, που δεν μπορούμε να το δώσουμε κάθε μέρα. Τεράστιο δώρο. Θέλω να πω επίσης το εξής. Πάντοτε, όταν φεύγεις από ένα ραδιόφωνο και πηγαίνεις σε ένα άλλο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω και το όνομα του ραδιοφώνου, γιατί αγάπησα τον Αρένα με όλο μου το είναι και πάντα θα τον αγαπώ. Δεν μπορώ και δεν θέλω κιόλας να διαγράψω 5 χρόνια από τη ζωή μου και το ξέρουν τα παιδιά που είναι εκεί πώς νιώθω για εκείνη τη συχνότητα. Λοιπόν, άρα έπεσα στο κενό αυτοί που προσπάθησαν να μου βάλουν λόγια ή να μου βάλουν φυτίλια ή να με αναγκάσουν να πω πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είμαι κατά του φεύγω από μια συχνότητα και πρέπει να αφορίζω ή πρέπει να μηδενίζω ή πρέπει να κατηγορώ ή πρέπει να βρω κάτι άσχημο να πω για να δικαιολογήσω την μεταγραφή, ας πούμε, ή την αποχώρηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν κάνεις μία μετακίνηση, όταν φεύγεις από μία συχνότητα, μετά από μία πενταετία και πας σε μία άλλη, πάντοτε υπάρχει, να την πω ανησυχία, δεν μ' αρέσει να την πω ανασφάλεια, γιατί έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνω. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή, αν είσαι γεμάτος ανασφάλεια. Θα την πω όμως μία αβεβαιότητα, ένα άγχος για το πώς θα ακολουθήσει ο κόσμος, για το πόσοι θα ακολουθήσουν, για το πόσοι θα είναι εκεί μαζί σου. Αυτό το οποίο συνέβη το προηγούμενο καλοκαίρι πραγματικά με συγκίνησε και με άφησε χωρίς λόγια, άφωνο. Ξέρετε, οι παλιοί ακροατές, ποτέ δεν μιλάω για νούμερα, ποτέ δεν μιλάω για ακροματικότητες. Καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να πούμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που και μαζικά στην αρχή ακολουθήσατε. Μείνατε πιστοί στην εκπομπή, μείνατε πιστοί σε αυτό που κάνουμε εδώ και 19 χρόνια, 8 με 10 το πρωί, και ήρθατε μαζί μας. Είναι πολύ συγκινητικό να καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος σε θέλει, σε αγαπάει και σου δείχνει την προτίμησή του. Είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη υπόθεση. Σε όλους αυτούς λοιπόν που ακολούθησαν, είτε αρχικά με το καλημέρα σας, είτε και στη συνέχεια σταδιακά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ένα πράγμα μόνο μπορώ να υποσχεθώ, ότι όση δύναμη έχω, όση υγεία έχω, όση πραγματικά όση μου έχει δώσει ο Θεός, θα την καταθέτω κάθε πρωί και για την επόμενη χρονιά. Αυτό μπορώ να σας υποσχεθώ, ότι θα δίνουμε όλο μας το είναι. Όλο μας το είναι. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ σε αυτούς που έμειναν πιστοί στην εκπομπή, που μας έδωσαν αυτά τα νούμερα, που μας έχουν τόσο ψηλά, που ακολούθησαν χωρίς κραυγές, χωρίς φανφάρες, χωρίς τυμπανοκρουσίες, έτσι όπως θέλουμε να είμαστε. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και αυτό το λέω και για τους ακροατές που κατά χιλιάδες ήρθαν μαζί μας, αλλά και στους ανθρώπους που δεν σταμάτησαν να στηρίζουν την εκπομπή. Μιλάω για τους χορηγούς που όταν εμφανίζομαι στον Παμπουκίδη ή όταν εμφανίζομαι στον Δημήτρη Βαγγέλη στη Λαδόκολα ή στον Μανολόπουλο στα Γυαλιά ή στον Κατουρτζίδη στο Delta Home και λέω, ξέρεις Μάκη ή Δημήτρη, φεύγω από το σταθμό που είμαι. Και όταν δεν αφήνει ο άλλος να περάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο να σου πει πού θα πας, ας πούμε, σου λέει εγώ μαζί σου. Είναι αντίστοιχο με το εμείς μαζί για μια ζωή. Αυτό είναι τόσο συγκινητικό. Που δεν τον ενδιαφέρει. Που οποιοςδήποτε μπορεί να πει, κάτσε ρε φίλε, βάζεις τώρα το ακροατήριο σε μια ταλαιπωρία. Σε ήξεραν εκεί, θα πας αλλού, αυτό το πράγμα, καμία. Για μένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση που έχω αυτούς τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα φίλους με κεφαλαίο το Φ και μετά χορηγούς. Έχω Μάκη Παμπουκίδη στη γραμμή. Μάκη μου! Καλημέρα, Κωστή. Αγόρι μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Λίμπερο. Τι γίνεται? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό. Είμαστε πολύ καλά. Αυτό. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι με αφορμή την τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν ήθελα να κάνουμε μία αναφορά στις ενέργειες που πραγματοποιήσαμε μαζί παρέα όλη τη χρονιά. Και καλά όμως, η πυρκαγιά που έκαψε την Αττική, η αλήθεια είναι ότι γέμισε στάχτες τις ψυχές μας. Άστο. Όλη τη βδομάδα δεν παίξαμε τραγούδι, δεν έχουμε το κέφι και την τρέλα που έχουμε συνήθως σαν εκπομπή, Μάκη. Ακούς και ξέρεις, δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια. Δεν θέλουμε, όχι δεν μπορούμε. Δεν θέλουμε κιόλας, δεν μας βγαίνει. Τι να κάνουμε. Συμφωνώ. Τέλος πάντων, εγώ σε ευχαρίσω και από αέρος, γιατί είσαι και μια ακόμα χρονιά, όχι μαζί μου, πρώτα φίλος είπα και μετά χορηγός, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Λοιπόν, που είσαι ακριβώς το πνεύμα μας, που έδωσες τόσα πολλά πράγματα στους ανθρώπους, στους ακροατές μας μέσα στη χρονιά. Σου υπόσχομαι ότι το Σεπτέμβριο, με το ξεκίνημα της 20ης ραδιοφωνικής σεζόν, θα είμαι εκεί πέρα στο στούντιο και θα τα πούμε παρέα. Θα πούμε αρκετά. Αυτό φίλε. Απλώς να πω τρία πολύ σύντομα ευχαριστώ. Το πρώτο στους ακροατές του Λίμπερο,
οι οποίοι έρχονται στο κατάστημα, λένε ότι σε ακολουθούν και έχουν γίνει και πελάτες και πλέον είναι πολύ πιστοί πελάτες. Μεγάλη το δεύτερο ευχαριστώ, ναι, το δεύτερο ευχαριστώ είναι στους προμηθευτές, στους συνεργάτες μας, με τους οποίους μαζί δώσαμε όλα αυτά τα αξιόλογα δώρα την προηγούμενη χρονιά. Έτσι. Και το τρίτο ευχαριστώ είναι στον άνθρωπο Κωστή Τσατσαρό. Τον διαχωρίζω από τον επαγγελματία. Ο άνθρωπος Κωστής Τσατσαρός, που ανέβαζα μία λέξη δίπλα του, θα ήταν ήθος. Αγόρι μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βραβείο, αυτό είναι το χρυσό μετάλλιο που έχεις κερδίσει μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, μετά από τόσα χρόνια παρουσίας στα... στο ραδιόφωνο. Σε υπερευχαριστώ. Ανταποδίδω. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά τώρα μεταξύ μας. Okay. Σε υπερευχαριστώ που είσαι δίπλα στην εκπομπή, που είσαι δίπλα στον κόσμο. Και η γιορτή που έκανες για τα 50 χρόνια που μοίρασες 50, δεν την ξεχνάω αυτή την λαοθάλασσα έξω από το μαγαζί. Σίγουρα, ναι. Αυτό που συνέβη είναι, είναι ιστορικό για την περιοχή. Αλλά και επειδή όλη τη χρονιά κάθε τόσο χτυπούσε το τηλέφωνο, βράδυ, Κωστή μου, δώσε κινητό. Κωστή, δώσε τάμπλετ. Κωστή, δώσε σκούπα. Κωστή, δώσε αφιγραντήρα. Κωστή, δώσε τηλεόραση. Συνέχεια, συνέχεια. Λοιπόν, έχω πει και άλλες φορές. Ναι. Άλλες φορές ότι αυτά τα πράγματα δεν σου μένουν, θα τα πουλούσες. Έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι ότι μας μείνανε. Θα τα πούμε από κοντά το Σεπτέμβριο που σου είπα. Τώρα ήρθε η ώρα για ξεκούραση. Σου εύχομαι να ξεκουραστείς και να απολαύσεις την οικογένειά σου. Ό,τι πιο πολύτιμο έχει στη ζωή. Σε ευχαριστώ, Μάκη. Την νεκταρία σου και το θάνο. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και όλα καλά. Σήμερα θα δώσουμε αυτό το υπέροχο τελευταίο δώρο που είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ευχαριστούμε και την Τογιοτόμη που κάνει τη χειρονομία. Έτσι. Να είσαι καλά, Μάκη μου, σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, θα τα πούμε. Γεια σου, Μάκη μου. Γεια. Έτσι. Ένας άνθρωπος απλός, πολύ σεμνός, πολύ μετρημένος, πάντα ο Μάκης, ήσυχος, με τα όλα του, αδερφός. Λοιπόν, γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα το κάνουμε μέσα από τα μηνύματα σήμερα. Θα δώσουμε ένα κλιματιστικό, το ξαναλέω, το Γιοτόμι 9000 BTU. Το πρώτο ευχαριστώ λοιπόν πηγαίνει σε όλους εσάς που ακολουθήσατε πιστά την εκπομπή. Το επόμενο ευχαριστώ πηγαίνει στους ανθρώπους που ακολούθησαν για μία ακόμα χρονιά πιστή. Μιλάω για την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Μιλάω για τη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, το υπέροχο εστιατόριο που ανακαινίζεται τώρα και θα είναι κοντά σας από τις 13 Αυγούστου. Έχω χάσει πλέον το μέτρημα των ετών που αυτοί οι άνθρωποι είναι κοντά στην εκπομπή. Με ρωτάνε πόσο καιρό είναι η ηλεκτρονέτ, 7, 8, η Λαδόκολα, 8, 9, δηλαδή δεν θυμάμαι πλέον πόσα χρόνια. Επίσης, τα οπτικά Μανολόπουλος. Τον φίλο μου τον Μανώλη, την υπέροχη οικογένειά του. Όσοι πήγατε στο κατάστημα στην Παναγία Τσαλδάρη 22 στην Νεάπολη για να πάρετε γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, είδατε τι εννοώ, τι συμπεριφορά, τι άνθρωπος. Είμαι περήφανος για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι μόνο επειδή βάζουν λεφτά στο σταθμό και στην εκπομπή, αλλά επειδή έχουν αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στους ακροατές μου. Απέναντι στο ακροατήριο, απέναντι στους καταναλωτές, στους πελάτες τους, τους σέβονται και είναι εκεί. Με όλο τους το είναι. Έχω πει πολλές φορές. Έχω δει το Μανολόπουλο να φοράει γυαλί σε άνθρωπο που έρχεται και να λάμπει όλο το πρόσωπο. Χαίρεται περισσότερο αυτός που το φοράει παρά αυτός που το φοράει μέχρι να το δει. Έτσι, αυτό είναι για μένα μεγάλη υπόθεση. Να πω για τα δύο κροπολία. Το Μιχάλη στον Εύωσμο και τον Άγγελο στην Νεάπολη. Συγκινητική και χορηγία έδωσα στην εκπομπή και για άλλη μία χρονιά κρέατα, σακούλες κρέατα ταΐσαμε πάρα πολύ κόσμο. Εννοείται η Λαδόκολα, τραπέζια, άπειρα, αμέτρητα. Γυαλιά, ο Μανολόπουλος, ηλίου, συνέχεια, κάθε εβδομάδα. Ζευγάρια σε όλο τον κόσμο. Μη λησμονήσω τον Εσκιάδη, την οικογένεια Εσκιάδη που για μία ακόμα χρονιά, πολλωστή, δέκατη νομίζω, κοντά μας ήταν ο Εσκιάδης, η γραεριοκίνηση. Τεράστια υπόθεση. Οικογένεια με όνομα στο αυτοκίνητο, με πολύ μεγάλη ιστορία στην πόλη. Πιστή εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Και μπαμπά και γιο Εσκιάδη. Αλλά και όλους αυτούς που μπήκαν μέσα στη χρονιά. Την Σύναψη Φαρμακευτική και την Ερβαντόλ, την Κρέμα, την Κλιμάρτ, τον Γιωσέ τον Κωνσταντίνο, με την κορυφαία εταιρεία στα κλιματιστικά.
την Auto Care, έστω ένα μήνα, ένα μήνα, όλοι όσοι ήταν δίπλα μας. Φυσικά την οικογένεια Κατουρτζίδη, τον μπαμπά και το γιο, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, με την Τέντα, Τέντα Home. Τώρα θα ξεχάσω σίγουρα κάποιους χορηγούς γιατί ήταν πάρα πολλοί. Μιλάω για αυτούς που είναι οι δικοί μου, ας το πω έτσι, αυτούς που εγώ έφερα στην εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που θέλησαν να διαφημιστούν στην εκπομπή και ήρθαν στο Λίμπερο και είπανε θέλω να μπω στην εκπομπή του Κωστή. Όπως είναι ο υπέροχος τύπος που λέγεται Χρήστος Κιάτας, με την Καλόε και τα προϊόντα του, συγκινητικότατος. Όπως είναι ο Χαλβάς Λουκάς, όπως ήταν η κατασκήνωση μια φορά και έναν καιρό, όπως ήταν και είναι τώρα η Βολτέρα, όπως είναι τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον. Τους ευχαριστώ όλους για την προτίμηση και για την εμπιστοσύνη. Και βέβαια τα παιδιά αυτά που κάθονται πίσω από την κονσόλα και ακούν τις φωνάρες μου κάθε πρωί, τις αγριοφωνάρες μου, ανέχονται τις ιδιοτροπίες μου. Δεν είμαι εύκολος τύπος πίσω από το μικρόφωνο για αυτόν που κάθεται πίσω. Να βάλε βάθος, να βγάλε εδώ, να το ακουστικό με ενοχλεί, να θέλω εκεί λίγο αυτό, να λίγο. Δεν είμαι εύκολος. Έχω μια μικρή ιδιοτροπία. Σύντοτε πάω να πούμε τα ποτασιόμετρα και ότι τις κονσόλες γιατί τσιρίζω και πιτσικάρουν και βγάζουν κόκκινα. Ευχαριστώ πολύ και τον Σωτήρη Δασκαλάκη που έκανε ειδική αναφορά πριν γιατί τον θεωρώ φίλο και φυσικά τον Χρήστο Κιώση γιατί είναι και αυτός ήρωας να πούμε ο άνθρωπος που όλη τη χρονιά έβγαλε με τις χοληψίες και την Αναστασία που ήρθε στο τελείωμα, τη Μάρη Λής που ανέχτηκε έξω όλες μας τις μέρες τα νούμερα, τα τηλέφωνα να χτυπάνε σαν τρελά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Μανουκίδη που στήριξε ένα άλλο κομμάτι της εκπομπής, το ιντερνετικό, με το zoomosu.gr, το γιο του τον Νικόλα, που όλη τη χρονιά βγάλαν λούκι. Αυτοί με τραβάνε από το χέρι για το site, να ξέρετε. Και θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα του χρόνου. Χθες είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, ένα meeting με καφεποσία. Βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες για να πίνουμε καφέδες με τους φίλους μας. Εμείς έτσι συσκεπτόμαστε. Να πούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη που στην Αθήνα λένε χαλαρά, χαλαρά, οι καφέδες μας είναι δημιουργικοί. Καθόμαστε και λέμε τι θα κάνουμε με τις δουλειές μας, με τους φίλους μας, με τις παρέες, με την κοινωνία μας, με μας απασχολούν όλα αυτά. Θα πάω σε διάλειμμα. Η εβδομάδα η τελευταία ήταν προγραμματισμένη να γίνει αλλιώς. Την προηγούμενη προλάβαμε και φέραμε το Δημάκη, διότι αν είχαν γίνει οι πυρκαγιές νωρίτερα δεν θα φέρναμε ούτε το Δημάκη φυσικά. Αναβάλαμε ένα γλέντι που ετοιμάζαμε χθες λαϊκό. Με κλαρίνα, με μπουζούκια, με νταούλια μέσα ήμασταν έτοιμοι. Αναβλήθηκε ο ορχωμός και του Νίκου Κρομλίδη να κάναμε μια ποντιακή βραδιά μέσα στη βδομάδα. Αυτά όλα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα ακυρώσουμε τη στιγμή που θαύτηκαν, που κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γι' αυτό και το ύφος της εκπομπής μέσα στην εβδομάδα δεν παίξαμε τραγούδια, δεν παίξαμε τσιφτετέλια και πήγαμε τουλάχιστον μια ταχύτητα πιο κάτω. Εδώ είμαστε. Τα μηνύματα έρχονται. Φύγε για να κάνουμε μεταγραφές. Οι καινούργοι δεν γνωρίζουν την παράδοση αυτή που είναι. Τι να πω, είναι δέκατη χρονιά, ενδέκατη που γίνεται αυτό με τις μεταγραφές. Φέτος μου λένε ακροατές και φίλοι. Αλλά φέτος λέει που παίζουμε 24 Ιουλίου, θα σταματήσει η παράδοση λέει που φεύγεις πρώτα και μετά γίνονται μεταγραφές. Ήδη ο Χατσερίδης λέει και ο Ζαμπά είναι εδώ. Άρα λέει θα γίνουν και άλλες λέει τώρα λέει. Ιούνιο, Ιούλιο θα έχουμε ξεμπερδέψει. Λέω, περιμένετε πρώτα. Φτάσαμε σήμερα, φεύγουμε, να ξέρετε. Από σήμερα που φεύγω και πέρα, θα σκάνε μεταγραφές. Όχι παπατζηλίκι τύπου Μαουρίσιο, που βάλαν πάλι τον κόσμο χθες σε μια διαδικασία site αθηναϊκά. Δεν φταίνε οι άνθρωποι που εδώ διαβάζουν το site. Να το διευκρινίσουμε αυτό, το βγάζουν από το μυαλό τους. Όταν ένα αθηναϊκό site γράφει, φεύγει ο Μαουρίσιο. Καταλαβαίνετε γιατί γίνεται αυτό τώρα μεταξύ των δύο παιχνιδιών. Είδαν πάλι πώς παίζει η ομάδα και ξαφνικά δημιουργούμε πάλι αναμπουμπούλα και στον κόσμο τον βάζουμε σε μια διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα Μαουρίσιο. Κατά καιρούς έρχονται διάφορα φαξ. Εννοείται. Δεν έχουμε παίκτες τίποτες. Έχουμε παίκτες σημαντικούς που τους θέλουν. Και ευρωπαϊκές και κινέζικες και αμερικάνικες και αράβικες και διάφορες ομάδες. Λογικό είναι αυτό. Λογικό.
Πριν πάω στο διάλειμμα, ένα τελευταίο ευχαριστώ θέλω να πω στα παιδιά του εξωτερικού. Κάποτε μου είπε κάποιος, συνέχεια λέει κάθε μέρα λες, αφού λέει αυτοί δεν φαίνονται στα νούμερα. Μου το είπε έτσι. Εντάξει, βέβαια ο άνθρωπος είναι τεχνοκράτης και τα βλέπει όλα με νούμερα. Τόσο τσεκατό κάναμε, τόσο τσεκατό η προμήθεια, τόσο τσεκατό η αύξηση στα εμπορεύματα, τόσο τσεκατό εξαγωγές, Λοιπόν, δεν υπάρχει τσεκατό για μένα. Υπάρχει μόνο το 100% είναι μαζί μας αυτοί οι άνθρωποι. Παντού, στα παιδιά, σε κάθε χώρα του κόσμου που συντονίστηκαν έστω και για 2 λεπτά μαζί μας. Δεν μιλάω για τους πιστούς, για τα πετσιά να πούμε τα ζουμουσάκια, δεν μιλάω τώρα έτσι. Να μην άρχισω να λέω ονόματα και θα ξεχάσω. Μιλάω για τους ακροατές που ήταν όλη τη χρονιά, έστω και μια φορά μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είστε το ίδιο σημαντικοί και πιο σημαντικοί για μας. Με αυτούς που φαίνονται εδώ στις μετρήσεις. Δεν το είδαμε ποτέ έτσι. Αυτά που λέτε! Αυτά που λέτε. Νεκταράκι, πώς σου φαίνεται εδώ πέρα το σύστημα? Ωραία. Ωραία. Θα ξανάρθεις? Ναι. Λες αφήνουμε και τον MacGyver, το μικρό? Ναι. Πιστεύεις το στούντιο? Πόση ώρα θα μείνει το στούντιο έτσι? Σε πόση ώρα θέλει για να το διαλύσει το στούντιο? 1 λεπτό. 1 λεπτό. Αυτά είναι αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Αλήθειες ακούτε. 1 λεπτό είναι η καλή version. Η καλή version. Θα πάμε σε διαλυματάκι, θα γυρίσουμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε και ό,τι θέλετε, να συζητήσουμε. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή και κληρώνουμε ένα κλιματιστικό. Το Yotomi 9000 BTU με α3 Plus ενεργειακή κλάση. Ευχαριστούμε την Electronet Παπούκης Νικολαίδης, ευχαριστούμε και την Yotomi. Είδατε τι έγινε στην Αθήνα, στο Μαρούσι, μιλάμε για πλούσια περιοχή, βόρεια προάστια, όχι υποβαθμισμένη. Έβρεξε για λίγο και βούλιαξαν τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ. Η φύση εκδικείται. Ακόμα περιμένουμε να ακούσουμε μία παρέτηση, μία συγγνώμη από τους ανθρώπους που εγκλημάτισαν μέσα εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικών. Μην περιμένετε πουθενά και από τίποτα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτοιμοι, έτοιμοι να πάμε στις γραμμές. Έτοιμοι. Ένα ευχαριστώ ακόμα χρωστάω, τα είπα όλα. Κάποιον θα ξεχάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα ακόμα ευχαριστώ. Εννοείται στο Λίμπερο. Άνοιξε την αγκαλιά του, μας υποδέχτηκε. Ό,τι ζητήσαμε το έκανε με πολύ διακριτικότητα. Είναι πολύ ωραίο να σου δείχνουν πόσο σε αγαπάνε και πόσο σε θέλουν. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ευχαριστώ τους ανθρώπους και τους ιδιοκτήτες και κάθε έναν εδώ πέρα μέσα που μας έκανε να αισθανθούμε στο σπίτι μας. Επειδή είμαστε παιδιά ψυχολογίας, επειδή είμαι άνθρωπος θυμικού, είναι πολύ σημαντικό για εμένα να νιώθω οικία στο χώρο που είμαι. Αυτό δεν γίνεται με τη μία, όπως το καταλαβαίνετε. Θέλει χρόνο. Τους ευχαριστώ όλους εδώ στο Λίμπερο, που θα είμαστε και την επόμενη χρονιά, γιατί με ρωτάτε. Εδώ θα είμαστε πάλι στην ώρα μας, όπως ξέρετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που ανέχονται και τις ιδιοτροπίες μου, ανέχονται και τις γκρίνιες μου για τις διαφημίσεις, για τα διαλύματα αυτά κτλ. Εντάξει, τους ευχαριστώ ολόψυχα. Που μας δείχνουν πόσο μας εκτιμούν, πόσο μας θέλουν εδώ. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τέλος οι ευχαριστίες, γιατί το τράβηξα πολύ περισσότερο. Απλά συγχωρέστε με, είναι μία μέρα το χρόνο μόνο και είναι η τελευταία μέρα. 20 Αυγούστου θα είμαστε και πάλι εδώ. Στις 20 του μηνός θα είμαστε εδώ. Πριν πάμε στις 5 γραμμές που περιμένουν, να πω ότι κληρώνουμε σήμερα έναν υπέροχο υπερατού... ένα υπέροχο υπερατού κλιματιστικό, το Yotomi 9000 BTU. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. 545-26. Γράφετε FM με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και το στέλνετε στο 545-26. Εκτός από το ονοματεπώνυμο, γράψτε και κάτι ακόμα. Να μην είναι σκέτο το ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στην κλήρωση για το κλιματιστικό το Yotomi που θα κληρώσουμε στις 10 παρακάτι ψηλά. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Πρώτος ποδαρικού ρε φιλές για Έλληνα για να προλάβουμε ένα... Σε πολύ ωραίος φίλε. Σε πολύ ωραίος. Πολύ δυνατός είσαι. Πολύ δυνατός. Να χαίρεσαι τη γυναίκα στα παιδιά σου φίλε. Να τα περάσεις τέλεια. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Το καλύτερο δώρο που να κάνει κανείς στον εαυτό του και στην οικογένειά του είναι οι διακοπές.
Γιατί πάντα όλη η χρονιά είναι κουραστική, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, αλλά όλοι είναι κουρασμένοι και σωματικά και ψυχολογικά. Στέλιο, περάσαμε μία χρονιά πάρα πολύ έντονη. Δηλαδή και για μένα προσωπικά, όταν φεύγεις από ένα σταθμό και πας σε ένα άλλον, όλο αυτό είναι μια φθορά. Βάζεις και σε μια ταλαιπωρία το ακροατήριό σου. Περιμένεις να μαζευτεί πάλι ο κόσμος. Δεν έρχονται όλοι με τη μία. Θέλει λίγο χρόνο. Επίσης, η χρονιά από την 25η Φεβρουαρίου το βράδυ μέχρι το 12η Μαΐου μας ισοπαίδωσε, φίλε. Μας κόστισε ύπνο, χρόνο, χώρο, νεύρα, όλο αυτό που έγινε με την κλοπή του πρωταθλήματος. Με όλη αυτή τη μεθοδευμένη ιστορία μας διέλυσε, αδερφέ. Στο λέω ειλικρινά. Πολύ δύσκολες εκπομπές. Όσο αυτό που λες για την αλλαγή, εγώ από την πρώτη φορά που σ' άκουσα, τώρα σήμερα εχθές το βράδυ κοιμήθηκα 2 ώρα παρά ξυπνητήρι για να μην χάσει την εκπομπή. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Και στο τελείωμα δυστυχώς, έτσι, ενώ ζήσαμε την τεράστια χαρά του double πέρσι. Γιατί για μένα είναι double, αλλάζω αυτό. Για μένα είναι double. Δυστυχώς η χρονιά, στο τέλος, καλά, είχαμε απώλεια από φίλους που έφυγαν. Χάσαμε την ντουλάρα μας μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, πολύ πιστό μέλος. Έφυγαν άνθρωποι που ήταν ακροατές και δεν είναι πια μαζί μας, αλλά τους αναφέρουμε, τους σκεπτόμαστε. Θεωρούμε ότι από κάπου μας ακούνε. Και δυστυχώς στο τελείωμα μας επιφύλασε αυτό το τραγικό ολοκαύτωμα που έγινε στην Αττική. Αυτό, φίλε, δηλαδή, τι να σου πω, φίλε. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι. Εν τω μεταξύ, βγαίνουν τώρα ιστορίες πώς γονείς προσπάθησαν να σκεπάσουν τα παιδιά τους για να τους δώσουν έστω λίγη ζωή παραπάνω. Τι να πω, δεν μπορώ, φίλε. Άστο. Τίποτα, κρίμα. Απλά λες το μόνο ότι δεν μπορούσαν κάποια ελικόπτερα να πάνε πάνω να ρίξουν εκεί, ρε παιδί μου, νερό, αυτά κάτι. Αυτό, ρε φίλε. Δυο σουσίδια. Ας πετούσαν, να πετούσαν σουσίδια στον κόσμο, να κατέβανε οι βατραχάνθρωποι. Άμα πιάσουμε το θέμα αυτό. Γιατί λέει δεν τους. Έχουν γίνει τρομερά εγκλήματα, δηλαδή. Μα στη λεωφόρο Μαραθώνα, αντί να τους πούνε Στέλιο, γυρίστε πίσω και φύγετε, τους διοχέτευσαν μέσα στενά. Πήγαιναν προς τη θάλασσα. Κατέβηκαν όλα τα αυτοκίνητα από εκεί, γιατί είναι τεράστιος ο δρόμος. Η λεωφόρος Μαραθώνα είναι πολύ μεγάλος δρόμος. Αντί να τους πούνε αναστροφή και πίσω, κλείσαν το δρόμο εκεί που θα περνούσε η φωτιά και τους στείλαν κάτω, φίλε, στα στενά. Μέσα στα στενά. Πρέπει σε κέρυες θέσεις να υπάρχουν ικανά άτομα που να μπορούν να προλάβουν κάποια πράγματα. Άστο. Και δεν υπάρχει ούτε μία συγγνώμη. Βγαίνει ο άλλος χθες και λέει: είμαστε περήφανοι και δεν βλέπω που κάναμε λάθος. Και έχουμε 83 νεκρούς. Και πόσους αγνοούμενους. Σε παρακαλώ. Άσε με, φίλε, άσε με. Άσε με. Έγινε κουστή για να μιλήσουν και άλλοι φίλοι να τα περάσουν. Να σε καλά, Στελάρα μου. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Η κορούλα μου ήταν αυτή, παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω αν το ανέφερα. Για να με λέει μπαμπά, προφανώς θα μου πεις. Μπαμπά, λέμε και έναν παίχτη που είναι ο μπαμπάς σας, ο Βιερίνια, ξέρω εγώ, ή αυτό. Εδώ είναι με την. Ούτε είναι το γλυκό μπαμπάς. Που λέμε, πω, φίλε, φάγαμε κάτι μπαμπάδες φανταστικούς. Είμαι ο μπαμπάς, όντως ο μπαμπάς. Ναι, καλημέρα σας! Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο. Αυτό είναι να μην ομόρφινε το ραδιόφωνο σήμερα στην εκπομπή του Κωστή. Επειδή φορά ωραία μπλούζα. Όχι, Κωστή, αφού έφερε την Τσατσαρίνα τη μικρή, ομόρφινε όλο το στούντιο. Α, αυτό είναι, φίλε, όπως το λες. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, είναι η μικρή εκεί πέρα. Δίπλα, εδώ είναι. Νεκταρία, πες μας εσύ, κορίτσι μου, την αλήθεια. Ο μπαμπάς στεναχωριέται και χαίρεται όντως τόσο πολύ ή μας λέει ψέματα. Αλήθεια είναι. Καλά, μπαμπάς, τι θα μπορούσε να πεις. Αλλιώς, ούτε δεν χαρίζει, φίλε. Τίποτα. Δεν χαρίζει, φίλε. Πρώτα είναι κορίτσι. Μπαμ! Σπαθεί, να ξέρεις. Σπαθεί. Το έγινε, ξέρω, Μανώλο, ξέρω. Μου, έγινε, αδερφέ μου. Λοιπόν, Κωστή, καλά να περάσετε. Καλές διακοπές. Ζούμε σου, αδερφέ. Ζούμε σου. Θα τα πούμε, θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Ναι. Φιλιά. Γεια σου, Τσουκνίδα. Bye. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Είπα ευχαριστίες. Αν ξέχασα τώρα κάποιο, παιδιά. Εντάξει. Συγχωρέστε με. Είναι τόσα πολλά που δεν μπορώ. Ούτε έχω σημειώσει τίποτα. Δεν σημειώνω γιατί είμαι κατά του σημειώματος. Δεν είναι το από μέσα, δεν το μπορώ καθόλου. Καλημέρα! Ναι! Συγχωρεμένος. Γιώργο! Εχθεράκι, τώρα που θα πας να δεις τον παππού το Θάνο, τι θα του πεις? Ότι τον αγαπώ πολύ. Το ξέρω, αγάπη μου. Και θα του δώσεις και 2 φυλάκια. Και τη γιαγιά. Ναι.
Εντάξει. Πάντως, όλα ωραία. Κωστή. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις DNA για την κόρη σου. Είναι φταυτερνικιά σου. Δεν χρειάζεται. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Καλά να περάσεις όλη η οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά να περάσετε. Υγιείς, να πάτε υγιείς να γυρίσετε. Και χθες είχα μια συζήτηση με ένα δικό μου άνθρωπο, ο οποίος είναι εθελοντής στον Ερυθρό Σταυρό. Ναι. Τρομεροί άνθρωποι και αυτοί, απίστευτες. Ναι, λοιπόν, δυνάμεις έβγαλαν. Και μιλήσαμε, ήταν τραγικά τα πράγματα. Φταίνε όλοι οι οποίοι δώσανε και κατασκευαστήκαν και χρηστήκαν τα σπίτια αυτά το ένα δίπλα στο άλλο, που δεν υπήρχε δρόμος, δρομάκι για να περάσει. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Όταν λέμε φταίμε και εμείς οι ίδιοι, πιο πολύ φταίνε αυτοί οι οποίοι είναι στα γραφεία και δίνουν τις άδειες. Βέβαια. Μα εδώ δεν είναι τώρα ένας μόνο. Ούτε λέμε μόνο για αυτούς που κυβερνάνε τώρα, έτσι. Αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πριν. Προηγούμενοι. Πολλά χρόνια. Μου είπε χθες άνθρωπος που είναι πολύ φίλος μας, ας μην πω το όνομά του, μου λέει πριν από λίγα χρόνια είχα πάει για μια δουλειά εκεί με κάτι υπολογιστές. Σε ένα σπίτι, μεγάλη εταιρεία, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που θα του έστεινα, λέει, το δίκτυο, ζούσε εκεί στο μάτι. Φεύγουμε, λέει, από το κέντρο της Αθήνας. Περπατάμε με το αυτοκίνητο, πού με πάτε, ρε, θα δεις. Με πάνε, φίλε, λέει, σε έναν παράδεισο. Πράσινο παντού, πυκνή βλάστηση. Αλλά μου έκανε εντύπωση, λέει, το εξής, το θυμήθηκα τώρα χθες. Στενά δρομάκια, λέει, πώς είναι, λέει, σε κάτι, να σου πω. Δηλαδή, ίσα ίσα περνούσαν δύο αυτοκίνητα το ένα δίπλο στο άλλο. Τότε δεν σκέφτηκα, λέει, το κακό, αλλά τώρα που έγινε αυτό που έγινε, το μυαλό μου πήγε εκεί. Ακριβώς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του σε αυτούς τους οικισμούς που έχουν γίνει στα παράλια της Χαλκιδικής. Το ένα σπίτι δίπλα στο τέλο, ας τα πείσουμε αυτό. Ας είναι αυτό που έγινε ένα μάθημα. Για να μείνω ξανά. Για πες μου, καταρχήν είναι να δώσω συγχαρητήρια τον Ατρόμητο. Κατάφερε και. Κουλούρη στην κόλλα, έβαλε, παιδιά. Ο Κουλούρη έκανε τον προγνωστικό πριν αρχίσει να σκοράρει. Θα βάλει 15 γκολ στο πρωτάθλημα. Μακάρι, μακάρι. Γράψτε το. Ο Αστέρας Τρίπολης τι έκανε. Ο Αστέρας Τρίπολης το άφησε στο 2-2, δεν ξέρω. Το παράτησα μετά. Δεν ξέρω τι έκανε. Μπράβο τα παιδιά, εντάξει. Και ο Αστέρας. Το 4-0, να βάλουμε 3 γκολ. Όχι, νομίζω ότι και ο Αστέρας μπορεί να προκριθεί. Το άφησα, ήταν 0-2. Ο Αστέρας που έπαιζε εκτός. Ο Αστέρας που έπαιζε εντός εκτός. Νομίζω έπαιζε εκτός. Του χρόνου. Έχασε 3-2. Να, με την Χιμπέρια. Εγώ το αφήνω, το άφησα κάποια στιγμή. Τελικά έχασε 3-2, αλλά δεν είναι το σκορ, δεν είναι άλλο αποκλεισμό. Ναι, ναι. Του χρόνου θα βάλεις κλιματιστικό και με τα τηλέφωνα. Εντάξει. Με τα μηνύματα δεν τα έχουμε. Τέλος πάντων, έχουμε το καλύτερο να το κερδίσει. Καλές διακοπές θα πούμε. Φιλιά. Γεια σου Γιώργο μου, πάμε παρακάτω. Πληρώνουμε κλιματιστικό σήμερα, γράφεται FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε κλιματιστικό 9000 BTU από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό, Ανδρέα Παπαδρέου 10 και από την Toyotomi φυσικά που το προσφέρει. Ναι, καλημέρα σας! Κάερε στα περμητήρο Λεβεντάρσκε στο πλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αυτό είναι. Ζού μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Μαυλάρα μου. Η χάρτη είναι οι πρωταθλητές των Αθηνών. Έτσι. 2014. Νεκταρία, κορίτσι μου, τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. Μπιζίν ΠΑΟΚ θα λες. Μπιζίν ΠΑΟΚ. Πουλάκι μου, τα φυλάκια μου, Κωστή μου, σου εύχομαι εκ βάθους καρδίας να περάσεις καλά με όλη σου την οικογένεια και όπως πάτε να γυρίσετε όλοι γεροί και με σύν ένα άτομο επιπλέον στη ζωή σου. Μη λες τέτοιο. Δεν αντέχω άλλα με η καλύτερη ευχή που μπορώ να σου δώσω είναι αυτή, γιατί τα παιδιά είναι ευτυχία. Είναι όντως. Είσαι πατέρας, ξέρω πόσο αγαπάς την κόρη σου. Και θα σε περιμένουμε κάθε μέρα, για μας θα είναι και χρόνος, θα σε περιμένουμε. Στις 20 Αυγούστου να ξανακούσουμε αυτήν τη δυνατή φωνή σου που μας δίνει κουράγιο. Γεια σου Παυλάρα μου. Να πω, καλά να περάσετε όλοι σας και πάντα υγιείς. Γεια σου Παυλούκο μου. Γεια σου Συντριβανίσιε μου. Γεια σου Συντριβανίσιε μου. Πάμε μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Παναγιώτη.
Λοιπόν. Άλλος κοριτσοπατέρας. Ακόμα δεν είχες παιδιά όταν γνωριστήκαμε. Δεν είχα. Ραδιοφωνικά δεν πάντα. Ήμουν παντρεμένος, φίλε. Ρε, μάλι, ναι, από ναι, εκεί, ναι, ναι, παίρνεις τους παντρεμένους. Τι λες τώρα. Έκανες χαβαλέ με το Βένι, όπως θυμάμαι. Κάποτε. Ναι, ξανθιές μελαχρινές αυτά, μάχη. Λοιπόν, μάχη. Τώρα θα τα πω γιατί όλοι σε καλοπιάνουν, σε εύκολα. Το πινελίκι. Ερχόμαστε κάθε πρωί 8 με 10. Το πινελίκι. Φωνάζεις μέσα στα αυτιά μας. Το πουλο, φύγε να πάρουμε την καναπέχτη, άντε. Πόσο μαζόχες πρέπει να είμαστε, δεν κατάλαβα. Όντως ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, Κωστίνα, ξέρεις, αγαπάω πραγματικά σαν αδερφό μου. Ξέρω. Αυτό θα πω μόνο, τίποτα άλλο γι' αυτό. Θέλω να πω κάτι για τον ΠΑΟ. Ναι. Μάλλον για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θυμάσαι ένα κόμιξ που οι Γαλάτες και αυτό και Ρωμαίοι. Ναι, ναι. Το γαλατικό χωριό. Πώς λένε που... οι Ρωμαίοι, είναι τρελή από τους Γαλάτες. Το ίδιο λένε αυτό ακριβώς είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δεν μπορεί να κερδίζεις ευρωπαϊκό παιχνίδι Champions League και να φεύγεις στεναχωρημένος από το γήπεδο. Εκτός άμα γίναμε τόσο μεγάλη ομάδα και δεν το κατάλαβα εγώ. Πάνω, δεν θέλω αυτό να σε στεναχωρεί μόνο. Πρέπει και να σε ευχαριστεί. Κατανοώ αυτό που λες. Δεν μιλάω για πρόσεξε, δεν μιλάω για την κρίνια. Δεν μιλάω για τους γκρινιάριδες που ψάξαν πάλι να βρουν κάτι. Έτοιμοι να τον σταυρώσουν ναι, τον Πασχαλάκη. Σε... Έτοιμοι να τον σταυρώσουν τον Πασχαλάκη με τη μία. Δεν μιλάω για αυτούς. Περιστατικά, δύο έτσι. Περιστατικά θα σου πω και θα καταλάβεις. Ναι, ναι. Απλά, συγγνώμη, ένα πράγμα. Αργά στο γήπεδο, είναι σημαντικό να το πούμε. Το ότι φύγαμε στεναχωρημένοι. Τα καροτσάκια και βοηθήσαμε εκεί να γίνει υπέρ. Τέλος πάντων. Το ότι φύγαμε στεναχωρημένοι πρέπει να σε ευχαριστεί, διότι βάζουμε πλέον ψηλά τον πύχη, έχουμε απαιτήσεις. Η ίδια αυτή υπέροχη ομάδα μας δημιουργεί τις προσδοκίες. Να σε πω κάτι. Τον πήγε τον βάζει ψηλά από μόνο στο προπονητή μας. Είπε θα πάμε να κερδίσουμε εκεί μέσα. Τι άλλο φυσικά. Πιο ευχάριστο μπορώ να ακούσω φυσικά. Εγώ ρε φίλε. Εγώ θέλω αδερφέ σε είναι. Αυτόν τον τύπο των Ελβετών που άλλαξαν προπονητή χθες. Έτσι, ο ΠΑΟΚ απέλυσε τον προπονητή τους, αν το καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, σωστό, αυτόν τον διευθυντή ναι. Όμως τον Μάρκο Στέλερ, κάπως έτσι, που είπε, τόλμησε γιατί αυτό είναι και θράσος, είναι και ανέδεια, ναι. Που είπε ότι έλα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε πολλά περισσότερα από τις δυνατότητες. Από όσα μπορούσε. Λοιπόν, ναι. Άρα τι κάνουμε. Ναι. Άρα... Καθούμε για το ένσημο πες το να. Όχι. Το εγώ... ένσημο το κολλήσαμε εμείς πες. Βάζω φίλε αυτή τη δήλωση. Τη βάζω, την κολλάω να αυτοκόλλητο. Τη βάζω αυτοκόλλητα παντού μέσα στα ποδητήρια. Τη βάζω να παίζει στα κινητά του συνέχεια. Και το βάζω λίγα δευτερόλεπτα πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Και λέω μάγκες. Βγείτε τώρα, αυτός είπε ότι αυτό που παίξατε στην Τούμπα είναι πολλά περισσότερα από ό,τι μπορείτε να κάνετε πάνω από τις δυνατότητές σας. Βγείτε και καθαρίστε τους. Αυτό θα έκανα εγώ πάνω, να ξέρεις. Λοιπόν, να σε πω ένα περιστατικό. Ναι. Ο Πασχαλάκης τα άκουσε από εκεί που έπρεπε να τα ακούσει. Εντάξει. Παράδειγμα θα σου πω, ο Αντρέ, από τον αρχηγό της ομάδας και από τον Μπρίγκοβιτ. Έτσι. Δεν τα άκουσε, δηλαδή το συζητήσαν το θέμα. Αυτό είναι υγεία. Δηλαδή εγώ τι να κρίνω, ότι να πω ότι έκανε λάθος, δεν έπαιξα ποτέ τερματοφύλακας για να ξέρω αν έκανε λάθος ή όχι. Θα τον κρίνουν άλλοι. Ο προπονητής του, οι συμπαίκτες, θα μιλήσουν, θα το λύσουν το πρόβλημα. Κατάλαβες. Και ένα άλλο ακόμα που θέλω αυτό, είναι αυτό πώς το λένε, για τον Λουτσέσκου πάλι θα πω. Ναι. Ο κόσμος είναι, αν όχι περίεργος, παράξενος μπορώ να πω. Είχα έναν από πίσω, δεν τον κουστάρει τον Γουάρδα. Ναι. Θέλει να τον διώξει. Τον μόλις τον έβαλε γυρνάω πίσω και το λέω τώρα τον γουστάρει που τον έβαλε. Α, δεν μιλήσε, δεν είπε τίποτα. Έλεγε ότι ο Λουτσέσκου δεν γουστάρει τον Ουάρτα. Ναι, θέλει να τον διώξει, τον έχει για διώξουμε. Μα μια εδώ κράτησε τον Ουάρτα και έδιωξε τον Ενρίκε ρε πες του. Μια ναι, πρόταση μου. Δηλαδή, ένα επιχείρημα. Δηλαδή, τον κράτησε τον Ουάρτα, ενώ ήταν outsider να μείνει σχέση με τον Ενρίκε. Τώρα βρήκα τη λύση. Ο το ασπίδε στο γήπεδο για να μην ακούω κανέναν. Δεν μπορώ να. Γεια σου Παναγιώτη, ζουμού σου αδερφέ. Θέλω να περάσει όπω αγαπά και όπω αγαπάνε. Τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω. Βολτέρα, πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, μοναδικός, θα συμφέρει. Φυσικά ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης που δίνει σήμερα μαζί με τον Toyota με ένα καταπληκτικό κλιματιστικό 9.000 BTU. Φυσικά Μανολόπουλος οπτικά, Optic Stores Μανολόπουλος. Υπέροχα γυαλιά ηλίου, οράσεως, ανανεώνει συνέχεια την γκάμα του και το οπλοστάσιο να πούμε με το γυαλί. Και βέβαια δεν ξεχνάτε ότι λόγω των ημερών και λόγω των συνθήκων μπαίνετε, βρίσκετε 5 λεπτά καιρό, μπαίνετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και δίνετε αίμα. Υπάρχει τεράστια ζήτηση, όχι τόσο σε ρούχα ή σε τροφές, σε ξηρά τροφή, όσο σε αίμα.
Μπαίνετε είτε θέλετε για τη δική μας ομάδα, για την Τράπεζα Αίματος των Αθλητηρίων, είτε για οποιαδήποτε. Μπείτε και δώστε αίμα. Αυτό μπορείτε να κάνετε. Αυτό μπορείτε να κάνετε. Μόνο και μόνο σκέψη ότι μπορεί να χαρίσετε μια ζωή σε έναν από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο. Δεν υπάρχει. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε. Αποχαιρετούμε σήμερα τελευταία μέρα της σεζόν. Και θα επιστρέψουμε στις 20 Αυγούστου εδώ στο Λίμπερο, σε 107,4, στην ίδια ώρα, όπως πάντα, 8 με 10. Είπαμε και σήμερα ότι κληρώνουμε ένα καταπληκτικό δώρο, ένα κλιματιστικό, το Yotomi 9000 BTU Α3 ενεργειακή κλάση, προσφορά από την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης, αλλά και από την το Yotomi, που είναι κορυφαίο όνομα στα κλιματιστικά. Μπουκάραμε, θυμίζουμε ότι χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιοι, παντοτινός χορηγός, ανακαίνει στο μαγαζί, στις 13 Αυγούστου θα ξανανοίξει, φτιάχνει ένα υπέροχο μέρος, ίδια ποιότητα, οι ίδιες χαμηλές τιμές, ίδια εκλεκτά φαγητά, ίδια φοβερή εξυπηρέτηση εννοείται. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, Visual Store, κορυφαίος ιστότοπος για γκατζετάκια, για ηχοσυστήματα, για το σκάφος, για το αυτοκίνητο. Μπείτε στο visualstore.gr και θα δείτε τι έχει ετοιμάσει εκεί ο φίλος μου ο Παύλος. Και βέβαια, εννοείται για το κορυφαίο παγωτό στην πόλη, θα με θυμηθείτε, στα Άρτο Ζαχροπλαστεία Νικολαίδης. Όχι μόνο παγωτάρα με γάλα ημπέρας, αγνά υλικά, υπέροχα, αυθεντικά, αλλά και ψωμάρες και γλυκά και τα πάντα όλα. Και φυσικά, Tenda Home, η οικογένεια, ο Γιώργος, ο μπαμπάς Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης. Τους ευχαριστώ επίσης γιατί όλη τη χρονιά ήταν μαζί μας. Και το χειμώνα που δεν είναι εποχή για να διαφημιστεί Tenda, ήταν εκεί όμως, τον υπερευχαριστώ για τη στήριξη, για την αγάπη. Tenda Home, 430-011, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Εκεί θα αποταθείτε για την τέντα σας, για τα καλύτερα πανιά, τα πιο ανθεκτικά, τα πιο όμορφα, μηχανισμούς Σόμφι και ό,τι εσείς αγαπάτε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς 2310-287-888. Έχω τα ηχητικά που μου έχετε ζητήσει. Παράδειγμα, αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά, πέρσι σε εκείνη την πορεία, κάθε μάτς πριν. Νου σας τρεμάλια, το νου σας καλά ρεμάλια. Τρεμάλια. Το νου σας τρεμάλια. Έτσι κάναμε το double πέρσι. Αυτό ήταν το γούρι. Κάθε μέρα θυμάστε αυτό που λέγαμε, το νου μας. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας, νέοι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Σιωπηλός μας τα λέμε το βλέμμα. Πάμε στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς την είναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς την είναι, καλώς την είναι. Πήρα να σε ευχηθώ να περάσεις καλά. Γεια σου Εύη μου, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Εύη μου, με κατάλαβες. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις ποια μέρα και ποια ώρα παίζουμε την άλλη εβδομάδα. Ξέρω και θα σου πω αμέσως. Γιατί το έχω σημειωμένο. Παίζουμε την Τετάρτη, 1 Αυγούστου και νομίζω 8 η ώρα. Οχ, ναι. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Να το δω αμέσως, να στο πω. Να το εψιλόν. Να το βέβαια, στο εψιλόν, βέβαια. Α, ωραία. Όχι, δεν υπάρχει συνδρομητικό. Τι ακριβώς γράφουμε στο μήνυμα. Γράφουμε FM. Ναι, FM. Κενό. Αφήνουμε ένα κενό και το στέλνουμε με το ονοματεπώνυμο στο 54526. Α, το ονοματεπώνυμο το βάζουμε FM κενό, ονοματεπώνυμο και μετά 54526. Ναι, ναι, τώρα. Μετά το στέλνεις στο 545, δηλαδή πληκτρολογείς 54526. Γιατί το έστειλα FM και ενώ 54526 και έβαλα πριν το ονοματεπώνυμο και δεν το δέχτηκε. Όχι, όχι, το 54526 το πληκτρολογεί στο τέλος που λέει πού θα πάει, ας πούμε, αντί για νούμερο. Άρα FM και ενώ ονοματεπώνυμο 54526. Ναι, 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 ναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Βάλε και ένα μπιλελίκι, βάλε ένα γλυκόλογο, κάτι. Βάλε καθητής, βάλε παοκάρα, βάλε με εμείς μαζί για μια ζωή. Βάλε ό,τι γουστάρεις, ό,τι αγαπάτε, ό,τι σου βγει. Έγινε Κωστή μου. Εντάξει. Λοιπόν, εύχομαι να περάσεις καλά και εσύ και η οικογένεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πας και να είσαι γερός όπου πας. Να είσαι καλά και εσύ, φιλάκια, ό,τι επιθυμείς. Φιλάκια. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ομορφάντρα μου. Καλώς το παιδί. Καλώς το ναι. Ομορφάντρα μου. Καλώς το. Γιαννάρα μου, αδερφέ. Είσαι καλά. Εδώ στο Χόλμη. Που δεν είναι στο Χόλμη τώρα γιατί είναι Ελλάδα, αλλά λέμε τώρα. Α, μπράβο. Έξει. Μπράβο τα γόνη. Τώρα είμαστε μέσω Ελλάδας. Στο Χόλμη μέσω Ελλάδας. Εντάξει. Αυτά είναι. Κωστάκι μου. Αυτά είναι. Καλημέρα Νεκταράκη, κοτσάρα μου, να σε καλά κι εσύ. Δεν σε ακούει τώρα. Δεν σε ακούει τώρα, δεν είναι χωρίς ακουστικά. Δεν σε ακούει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ τι μου θα την καλημέρα. Πες μια καλημέρα πουλάκι μου. Καλημέρα. Αχ, το κοριτσάκι. Πιστεύω ότι αν την αφήσω ένα τεταρτάκι, άνετα φεύγω.
Άνετα, ναι. Δηλαδή. Άνετα. Right. Για πες λοιπόν, για Νάρα μου. Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ μεθαύριο την ημέρα του αγώνα δεν θα είμαι εδώ Βόρεια Ελλάδα, θα είμαι Κεντρική Ελλάδα. Ναι. Καλαμπάκα μπορώ να πω. Παντού, το έψιλον πιάνει παντού. Είναι πανελλαδική εμβέλεια. Δεν έχουμε θέμα, έτσι. Κανένα. Είναι πανελλαδική εμβέλεια. Ούτε συνδρομέ ούτε τίποτα. Ο μεγάλο Ιβάν Ζαβίδη. Είναι και το ραδιόφωνο. Εντάξει. Μεγάλη υπόθεση. Συγχαρητήρια φιλαράκι για όλο τον κόσμο στον οποίο χάθηκε προχθέ να πούμε και με θύμα και αμαρτία. Για μένα του δολοφονήσανε του ανθρώπου εκεί να πούμε έτσι όπω του. Έχω φίλε την ίδια άποψη. Έτσι όπω την κάναμε την ίδια. Αρνούμε να δεχτώ ότι φυσούσε αυτά. Άστο. Άστο φίλε. Και άλλες φορές φυσούσε. Και δεν μιλάω μόνο για του τωρινού υπεύθυνου. Όχι. Γιατί βγάζουμε λάδι όλου αυτού που οδήγησαν την κατάσταση μέχρι εδώ. Εδώ από μαρτυρίες ανθρώπων που διάβαζα λίγο που έχω διαβάσει έτσι τα νέα κοστάκι μου είναι ότι τους οθούσαν λέει τους ανθρώπους μέσα στη φωτιά να πούν. Είδα κάτι φωτογραφίες πόσες αυτοκίνητα εγκατελειμμένα και καμένα ρε Κώστα να πούν σε δρόμο. Μα μπλοκάρανε, δεν μπορούσαν να φύγουν. Μπλοκάρανε. Τι να πω, τι να πω. 9 η ώρα παίζουμε. 9. 9. 8, ξέρεις γιατί μπερδεύτηκα. 8 είναι το μάτς μετά που δίνουμε. Γιατί έχουμε ένα μάτς μετά με την Σπαρτάκ Μόσχας. 8 Αυγούστου, εκεί μπερδεύτηκα. 8 Αυγούστου, 8 η ώρα. Κατάλαβες, επειδή πρέπει να σκεφτούμε το μετά. Δεν είναι ότι η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Δηλαδή, τελειώνουμε σαν πάω 8 μάτς με τη Βασιλεία. Έχουμε να προκριθούμε και μετά θα παίξουμε τη Σπαρτάκ Μόσχας. Όμορφη και ωραία. Πεντακαθαρίσια. Α, μπράβο, μπράβο, καλά το είδες. Πεντακαθαρίσια. Αγόρι μου. Θα γίνει και θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει, Κωστή. Θα γίνει. Το μετά είναι το λίγο χλώμο το θέμα. Δεν φοβάμαι, ας το μετά το δούμε. Δεν φοβάμαι κανέναν άλλον παρά μόνο Γιάννη τον κακό μας σε αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι την άμυνα της Βασιλείας όπως την είδα προχθές οπωσδήποτε τις έχουμε ένα γκολ εκεί. Αν λοιπόν εμείς βάλουμε ένα γκολ για μένα τελειώνει η μπουγάδα. Αντίο ζωή Ελένη Χατζιαργίνη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακόπουλο. Εγώ πιστεύω θα μπει γκολ. Πρέπει. Αυτό που δεν θέλω είναι ένα γρήγορο δικό τους γκολ. Στο πρώτο, ας πούμε, 5, γιατί 7, 9, 10. Στην ψυχολογία, χάνεται. Ακριβώς. Γιατί μετά αυτό το πράγμα σε επηρεάζει. Υπάρχει μια τρικυμία, πίνεις λίγο θάλασσα. Δεν πρέπει. Γκολ στο πρώτο, τέταρτο. Έτσι. Τώρα, αυτοί όπως είναι έτσι που βράζει το καζάνι, διώξαν τον προπονητή τους, βάλαν αυτόν από την ΚΑΠΑ 18. Αν φάνε και ένα γκολ στο 15, γεια σας. Θα αρχίσουν αποδοκιμασίες για τη δίκηση. Θα τελειώσει όλη αυτό, η υπόθεση. Νομίζω ο Παμπώνηρος Ρουμάνος θα παίξει τόσο όσο χρειάζεται σφιχτά, αλλά θα το ψάξει τον κολάκι γιατί ξέρει ότι θα είναι για αυτούς το οριστικό αντίο. Έτσι πιστεύω. Μα... έτσι. Ο Μπίσες θα είναι εντάξει, αυτό ξέχασα να σου το πω. Ότι βέβαια υπάρχει αισθητή βελτίωση και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα το βάλει γιατί θα πέσει πολύ ξύλο πάλι. Ναι, πιστεύω αυτό. Είδες ότι Ελβετή, αν εμείς νομίζαμε ότι είναι κοκκινομάγουλη και φλόρι. Το στραγάλι ήταν πολύ ανεκτικό. Το στραχοκάπελας από την αγγλική pub. Πάρα πολύ ανεκτικό ήταν. Πάρα πολύ ανεκτικό ήταν, φίλε. Έγινε, Γιαννάρα μου. Έγινε, Κωστή μου. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ζουμουζού, αδερφέ. Ζουμουζού, αδερφέ μου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάρα πολύ σιωπηλός ο συγκεκριμένος ακροατής, μας το λέμε το βλέμμα του. Έτσι, πάρ' το από την αρχή. Σταυραέτε, μεγάλε και τράνε. Μεγάλος Μιχάλης Καλιοτζίδης, μεγάλος Μίτσος Παρίδης. Αιωνιότητα, αυτό φίλε το ακούμε εμείς, θα το ακούνε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δικά τους παιδιά. Υπάρχει περίπτωση αδερφέ ποτέ μου, αυτό το πράγμα. Αδερφέ μου, έτσι. καλημέρα. Σε ευχαριστούμε που μας έβαλε στη ζωή σου. Σε ευχαριστούμε που δημιουργείς παροξάκια. Πω, φίλε, ο Νίκος είναι... Κρομπίδης είμαι. Αγοράκι μου, πολύ βαριά κουβέντα είπες και πολύ τιμητική. Αυτό θέλω να πω, σε ευχαριστούμε που μας έβαλες μέσα στη ζωή σου. Ευχαριστώ που εσείς μπήκατε στη ζωή μου και μου αφήνετε να μπω στη δική σας. Φίλε, τα πες όλα, Νικόλα μου. Να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ τιμητικό αυτό που είπες για τα παοξάκια. Είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη κουβέντα. Εύχομαι να σου πάνε καλά αυτές τις μέρες τα πράγματα. Αυτό που προσδοκάς. Αμήν, Παναγία. Ξέρει ο Θεός που θα σε πάει, να ξέρεις. Ξέρει. Αξίζεις τα καλύτερα. Να είσαι καλά, βοράκι μου.
Γεια σου, Προμλίδη. Δεν λέω πολλά πράγματα, δεν λέω πολλά πράγματα. Αυτά. Τέλος. Τα πες όλα, αδερφέ. Τα πες. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νικόλα μου. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Καλημέρα σας. Πολύ τιμητικό. Good morning. Good morning. Το πρωί όταν ξυπνάω πίνω γάλα με κακάο. Άσχετο. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Καλά βλέπω. Σε αισθάνομαι. Αγόρι μου. Ωρα εντάξει. Καλές διακοπές. Ευχαριστώ. Δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο. Είσαι ο. Σάλκε. Ο Σάλκε. Ο Σάλκε Νουλφία Γκέλτζενκιάχεν. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Γεια σου ρε Σάλκε. Που δεν είναι Σάλκε, είναι με παχύ σου, είναι Σάλκε. Σάλκε. Να το ευχαριστεί. Να το ευχαριστεί. Σαπάνε, σαπάνε. Εκεί ήρθαμε, χάθηκαμε έναν τύπρα. Είμαι μόνο και με τον φιλαράκι σου, τον Κούση τη Φοράλη, θα λέγαμε. Κωνσταντίνος. Ναι, ναι, ναι. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Θα του δώσω να τον ξαναδώ γιατί. Λίγο Ηρακλής, αλλά τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Λίγο την Αριανό, αλλά δεν είναι πολύ καλό παιδί αυτό εκεί. Είναι. Πάνω απ' όλα. Είναι. Ήθελα να σου πω καλές διακοπές να έχεις και να τα πούμε από την καινούργια σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Ό,τι επιθυμείτε. Περάσει σε κάθε στιγμή, κάθε μέρα που θα περνάει να είσαι μαζί με τα παιδάκια σου, αυτό σου έχουμε και τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Είσαι κοντά, γιατί εμείς που έχουμε παιδιά ξέρουμε πόσο μας λείπουν όταν είμαστε όλη μέρα σε Μην το συζητάς. Αυτό εκεί, αυτό είναι. Όπως το είπες. Γεια σου Σάλκε Νουλφία! Γεια σου Ζουμουσού Βιουλουγκουμού! Wir lieben große Momente! Γεια! Φιλιά πολλά! Την κολάρα έβαλε ο Κουλούρης. Από το σπιτάκι του, φίλε. Βγαίνει από το κατόφλι, φυλάει σταυρωτά τη μαμά του και λέει «Μαμά, θα σου τάρω». Και βάζει μια φωτοβολίδα. Βέβαια, το ένα που άκουσα αμέσως ήταν «Καλά, ρε! Τόσα χρόνια εδώ, γιατί δεν έβαλες ένα τέτοιο γκολ». Έχω πει πολλές φορές. Άλλη φανέλα του Ατρομήτου, άλλη του ΠΑΟΚ. Η μία είναι από ύφασμα, η άλλη είναι από τσιμεντοκολόνα. Από μαντέμι χοντρό, σίδερο τσιμέντο. Πρέπει να έχεις άντερα, για να μην πω άλλη λέξη, αυτή. Πλάτη, πολύ, 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 πολύ μεγάλη πλάτη. Για να σηκώσεις το βάρος. Θυμίζω την κουβέντα που μου είπε ο μέγιστος Νέτο Γκουερίνο, όχι ένας της σειράς παίκτης. Ο μεγάλος Νέτο είναι αυτός που με το 11 σκαρφάλωσε στο κάγκελο με την ΑΕΚ. Στη φωτογραφία πρωταθλήματος. Ο Νέτο που είχε άντερα σαν παίκτης. Δεν την ξεχνώ. Εντάξει, το έκανε και ο Βαρέλα, αλλά δεν τον άφησαν. Το ίδιο πράγμα έκανε. Στο ίδιο λεπτό, με την ίδια ομάδα, έτσι. Ίδιο πράγμα ήταν και αυτό. Απλά την κουβέντα του δεν την ξεχνάω και off the record μου την είχε πει έξω από το στούντιο συζητώντας. Γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον κύριο Γκουερίνο. Κωστή μου, όταν ανεβαίναμε για να βγούμε, μια τεράστια μαρμάρινη πλάκα επάνω στην πλάτη μας. Εκεί τα σκαλοπάτια. Μόλις λέει ακούγονταν το φρουτ και βγαίναμε και παίζαμε, τότε έφευγε λέει το βάρος. Και το λέει αυτό ένας Γκουερίνο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Καλημέρα. Πόπη Ζαφύριου, να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου. Καλές διακοπές, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλές διακοπές, η Μαρία Παπαδοπούλου. Γεια σου, Καλλιόπη Λιαλιάγκου. Γεια σου, Βαγγέλη 760. Κωστή, καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλές διακοπές, καλά να περάσει και ελπίζουμε να δροσιστούμε σήμερα. Βάλαμε και στην κλήρωση. Γεια σου, αδρεφούλη μου. Λοιπόν, Μονεβασιά, καφέ πριν τη γέφυρα με ταράτσα. Φοράω σορτσάκι ΠΑΟΚ, το βλέπει ο σερβιτόρο και λέει: Έχω διαρκείας και ανεβαίνω τούμπα συχνά. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Παντού υπάρχει. Εγώ τα πάω κάτω πιο συχνά τις φορώ τις φανέλες. Δηλαδή πιο πολύ μου βγαίνει όταν είμαι μακριά από εδώ. Είτε είμαι στην Αργολίδα, είτε είμαι στην Ηλία, είτε είμαι οπουδήποτε. Κάτω ρε παιδί, μου βγαίνει πιο έντονη επιθυμία. Πιο έντονη επιθυμία. Και παντού, 9 στις 10, μια φορά είχαμε μια συμπλοκή, okay, το θυμάστε που σας το είχα πει. Αλλά σχεδόν παντού υπάρχει ένα χτύπημα στην πλάτη. Ένα μπράβο, ένα άρεσε Θεσσαλονίκη αυτά, Παοκτσάκι, Καρντάσι, τι γίνεται έτσι, αλλιώς, τι έγινε με Ιβάν αυτά, τι έγινε με το Βιερίνια, δηλαδή μια τέτοια κουβέντα. Ότι ο άλλος δει ότι εσύ δεν είσαι μαμελούκος και τι μιλάς, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή είναι και το τι βλέπει ο άλλος, πώς μπορείς να συζητήσεις. Και όταν μπορώ και εγώ να συζητήσω, όταν έρχεται ο άλλος επιθετικά είναι αλλιώς. Έτσι. Καλημέρα, γεια σου Σταύρο μου. Καλημέρα στον Τσολακάκη το Σταμάτη. Καλές διακοπές και στο Ιπανιδίν, άντε Παοκάρα. Λοιπόν, λέει,
ο Δόβρος ο Νίκος. Καλημέρα Κωστή. Βάλε με στην κλήρωση να δροσιστούμε λίγο, γιατί τα παγάκια με τους κουβάδες μας τελείωσαν και το κρύο ντους δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορεί ρε. Δεν πέφτει ρε. Με τίποτα, με τίποτα. Καλημέρα, παππούλια σου Αλέξανδρος. Γεια σου, Πεντίδη Δημήτρη. Γεια σου, Σημαδοπούλου Στέλλα. Καλημέρα, Κωστή. Καλές διακοπές. Καλά να περάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αϊβατζίδη Ανέστη. Καλημέρα, Κωστή. Ζούμου σου, Παοκάρα, μια ζωή. Καλές διακοπές. Γεια σου, παππούλια Αλέξανδρε. Γεια σου, Πατραμάνη Δημήτρη. Καλό καλοκαίρι, φίλε. Σε περιμένουμε πάλι. Ο Μιγδαλιάς ο Γιάννης, να χαρίσει διακοπές, Κωστή. Είναι η πιο σημαντική περίοδο του έτους. Θα σε περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Καλλιόπη. Να περάσει καλά. Είσαι πολύ ωραίο. Είμαι καινούριο ακροατή. Γεια σου, φίλοι μου. Σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης ο Γαβριελίδης. Καλημέρα, Κωστή. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, αλλά να ξέρεις εδώ και χρόνια είσαι η καλύτερη μου παρέα. Καλές διακοπές. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Βάσο Παναγόπουλε. Καλές διακοπές. Λοιπόν, γεια σου, Νικηφορίδη Παύλε. Κλιματιστικό μου σου. Γεια σου, Παπαδοπούλε. Ελένη, Κωστή, να γεμίσει μπαταρίες και να κάνει πολλές αγκαλιές στην οικογένειά σου. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Ρουνουβού στις 28. Λοιπόν, Ρουνουβού, κάτσε λίγο να σκεφτώ τι μπορεί να συμβαίνει το Ρουνουβού. Ή PNB, δεν ξέρω τι θα το σκεφτώ τώρα. Πάμε γραμμές, γιατί καλημέρα, ναι! Καλημέρα σας, τι κάνετε! Είμαι πολύ χαρούμενος που βγήκες να ευχηθείς τελευταία μέρα. Και όχι νωρίτερα, γιατί θα πέφταν τίποτα κεραίες και γιατί να το κρύψουμε άρρωστε. Να ξέρεις ότι όταν εσύ θα έρθεις, εγώ θα έχω ανασπιθεί. Που όπως Αρδόνιο, πάγωσε το αίμα μου φίλε, ακόμα και με το γέλιο. Πάγωσε το αίμα μου. Σίμω, εσύ που είσαι παμπάλαιος ακροατής, από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη, γνωρίζεις ότι φεύγω μόνο και μόνο για να γίνουν οι μεταγραφές. Έτσι, μια παράδοση πολύχρονη, είναι θεσμός πλέον. Και γιατί να το κρύψω, δεν άλλωστε. Χωχωχωχωχω. Έβαλες και Αγιο Βασίλη μέσα, έχεις κάνει ποτ πουρί. Άστα να πάνε, φίλε. Για την ομάδα δεν θα θέλω να πω τίποτα. Λογικά, αυτοί εκεί που είναι, κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς. Ας μην γκρινιάξουμε ένα καλοκαίρι. Λογικά. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν κάνουν λάθη, ναι. Κανείς δεν κάνει λάθος. Μόνον ο Θεός και ο πεθαμένος δεν κάνει λάθη, φίλε μου. Όπως και το άλλο που λέει, δώσου μου ένα άχαστο, ο παίχτης του στοιχήματος, και απαντάει ο άλλος, άχαστα στη ζωή είναι δύο, ο θάνατος και η εφορία. Η εφορία. Η εφορία είναι άχαστη μια ζωή, την ώρα που γεννιέσαι, φίλε. Δεν είναι 0,01. Έτσι είναι, φίλε. Δέλτα πει. Να περάσεις καλά εκεί που θα πας να ξεκουραστείς. Και εγώ τυχαία χτες το βράδυ, τυχαία όλος τυχαίος, μεγάλη χάρη του να είναι, λέω να πάω στον Άγιο Ραφαήλ φέτος, 10 του μηνός θα πάω. Θα προσευχηθώ για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως φιλής, ομάδας και τα τι άλλα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Την ώρα που προσεύχεσαι στο Θεό για όλους και για όλα. Ούτε επειδή είναι άλλο χρώμα, ούτε επειδή είναι άλλη ομάδα, όχι, ούτε φίλε, επειδή δεν είναι έχει άλλο κόμμα. Δεν έχει. Θα πάω Άγιο Νεκτάριο, έγινα, κάθε χρόνο πηγαίνω, κάθε χρόνο ανάβω ένα κερί. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε, το έχω πει πολλές φορές. Έχουμε και ακροατές οι οποίοι δεν πιστεύουν. Ή πιστεύουν κάτι άλλο, δεν έχει σημασία. Εμείς θα προσευχηθούμε για εσάς, θα το κάνουμε, θα ανάψουμε ένα κεράκι. Πάντα, είπαμε, ανάβω ένα για την οικογένεια στο σπίτι. Και ένα για τη ραδιοφωνική οικογένεια. Ένα για όλους. Και λέω φίλα για αυτούς τους ανθρώπους. Και να έχω και τον τρίτο μου, τον γιο Ραφαήλ. Είναι το όνομα του συγχωρεμένου του πατέρα μου. Σημαντικός Άγιος, φίλε. Πολύ σημαντικός. Ναι. Τυχαίνει, μια που θα πάω να το επισκεφτώ. Δεν γίνεται να μην δεν πάω. Το λέω τώρα για να τριχιάζω. Τέλος πάντων. Να το κάνει, Σίμω. Όποιοι φύγουνε, θα το κάνω, φίλε, θα το κάνω. Όποιοι φύγουνε όπου πάνε, καλά να περάσουν, να ξεκουραστούν όσες μέρες και να πάνε. Εγώ μια εβδομαδούλα θα πάω και να γυρίσουμε πάλι, φίλε, και να κάνουμε τις τρέλες μας, τις ραδιοφωνικές και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Τα όπως μαλώματα, τα διαθέσεις όλα μας, μέσα, όλα όπως όλα σε μια οικογένεια. Οι διαφωνίες, οι εντάσεις, το γλέντι, η στεναχώρια, όλα. Εάν συμφωνούσαμε σε όλα κάθε μέρα, κάτι θα πήγαινε στραβά. Δεν γίνεται να συμφωνούμε. Θα είναι βαρετό. Με αυτό έχω πει και εγώ, λέω αυτό που μου κατεβάζει το κεφάλι. Δεν σκέφτομαι να πω κάτι που δεν γίνεται. 20 Πότε Αυγούστου, φίλε. 20. Ωραία, 20, εγώ 22 θα είμαι στη δουλειά. Έτσι, τέλεια. 20 γυρνάω, 26 έχουμε την επόμενη αιμοδοσία μας. Έτσι, 26. Θα δούμε.
αν θα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θέλω να μπορέσω να έρθω, γιατί εγώ είμαι, όπως έχω πει, μόνιμος κάτοικος Ράδης Θεσσαλονίκη εδώ και 20 χρόνια. Είμαι εκεί δοσμένος, επειδή τυχαίνει να είναι και το διάστημα δεν που δεν πειράζει, αδερφέ μου. Δώσε και εσύ είναι τι αλίμονο. Και το Ράδιο Θεσσαλονίκη κάνει, φίλε, τεράστιες αιμοδοσίες εδώ και χρόνια. Τρεις φορές το χρόνο δίνω. Τρεις φορές το χρόνο δίνω, φίλε, εδώ και μια εικοσαετία. Αυτό. Και αυτό. Πάρα πολύ καλά. Αυτό. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και ψυχικά και σωματικά και υγιεινά. Δηλαδή, κάποτε το είχα πει κιόλας, και καταντάει σπαστικό φυσικά, πριν πάω να δώσω το θεωρούσα βλακώδες. Όταν πήγα και το έκανα φύγει την πρώτη φορά κόλλησα. Ναι, είναι κάτι καλό και για τον οργανισμό και για τον οργανισμό τον δικό σου. Τον δικό σου τον οργανισμό, αλλά και μετά δίνεις αίμα σε κάποιον συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη. Σίμω σε φιλό, αγόρι μου! Σε χαιρετώ! Καλά, ζούμου σου, αδερφούλη! Φιλιά πολλά! Φιλιά! Γεια σου, Σίμω! Λοιπόν, διαλυματούμεν και επιστρεφώ για ακόμα 25 λεπτά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, γιατί θα κληρώσω στις 10 παρακάτι ένα κλιματιστικό. Και θα βγάλουμε τον τυχερό στον αέρα να ακουστεί και η φωνούλα του, να χαρούμε μαζί του. Έτσι, δεν μπορούμε από εδώ να πάρουμε τηλέφωνο. Ε? Άμα δεν έχουμε το νούμερο, δεν φαίνεται. Άμα είναι και αυτό το θέμα, ναι. Δίπλα η Βάσο ή η Κική. Μόνο η Μαριλής. Η Μαριλής λείπει άδεια. Εντάξει, θα το τακτοποιήσουμε. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς αυτός που θα κερδίσει θα το ξέρει ότι κέρδισε, θα το αναφέρουμε το όνομα, θα το βγάλουμε με το που θα γυρίσουμε τότε. Τι να κάνουμε, λείπει η Μαριλής έξω. Και εδώ στην οθόνη μας βλέπουμε μόνο κάποια από τα ψηφία. Είναι τέτοιο το σύστημα με το μήνυμα που βλέπουμε μόνο κάποιο. Όλο το νούμερο δεν το έχουμε. Αλλά μπορούμε βέβαια να βάλουμε τον ακροατή να μας πάρει τηλέφωνο όποιος θα κερδίσει. Αυτό ναι, έτσι θα το κάνουμε. Αν όχι θα ακούει, αν δεν, να το λέω όποιος δεν ακούσει θα το δώσουμε αλλού. Θα δεις τι καλά θα πούμε. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Γεια σου Κολομπάμπουε, γεια σου Χριστάρα μου. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο τεταρτάκι. Κλιμακώνουμε, γιατί δίνουμε κλιματιστικό. Όπω φίλε σε φερλιά τρελή. Κλιμακώνουμε γιατί δίνουμε κλιματιστικό. Αν έχετε κλιμακτήριο επίσης, μπορείτε επίσης να μπείτε στην κλήρωση για το κλιματιστικό. Μεγάλες στιγμές. Το κλίμα είναι πολύ ωραίο στην εκπομπή και τέτοια διάφορα άλλα που μπορούμε να πούμε. Εδώ είμαστε. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε μια καταπληκτική κλιματιστικούμπα. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα και γιατί η ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, αλλά και οι Τογιοτόμοι μας δίνουν τέτοιο δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, για τα λόγια σας, για την τσατσαρίνα μου, για το νεκταράκι μου. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το ναι. Ο Ισάκ είμαι. Του Ισάκ εύχομαι... και του Αβραάμ. Όχι του Παπαδόπουλου, τα καλά. Όχι πασέρα. Εύχομαι στις διακοπές να γεμίσουν οι μπαταρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κατάλαβες, όχι δικές σου. Των παιδιών σου για να κρατήσουν ένα χειμώνα παραπάνω. Εσύ έτσι κι αλλιώς γεμίζεις από τον κόσμο. Έχεις τόση ενέργεια που δεν χρειάζεται να γεμίσεις άλλο μπαταρίες. Ενώ τα παιδιά χρειάζονται. Σωστό αυτό. Πρόσεχε την κόρη σου, πρόσεχε την κόρη σου, θα σου φάει τη θέση. Έρχεται. Σου έρχεται από πίσω. Προτιμώ να κάνει μια δουλειά με πολύ λιγότερο άγχος, αδερφέ. Α, δεν τη βλέπω, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω καθόλου. Είναι ετοιμόλογο, κατευθείαν έτοιμο είναι. Κατευθείαν. Κωστή μου, καλά να περάσετε. Σε ευχαριστώ, Ισάκ. Να κουραστείτε και ό,τι ποθείτε. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, Ισάκ. Σήμερα το κάνουμε μέσα από τα μηνύματα. Γεια σου, Νίκο Παραδέκα, αδερφέ, φίλε. Μου έχει μείνει ένα περιστατικό με αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε τώρα. Είχα δυνατήσει τόσο πολύ εκείνο το καλοκαίρι. Πρέπει να είχα χάσει 20-22 που πέρασε μπροστά και δεν με γνώρισε. Λέω, γι' αυτό κανονικά τέτα τέτ θα αυτά. Και δεν με γνώρισε τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Και εγώ βέβαια, επειδή δεν μου άρεσε να με γνωρίζουν οι φίλοι μου, τα ξαναπήρα γρήγορα για να είμαστε εντάξει. Γιατί γι' αυτό και μόνο, όχι ότι να ξέρετε. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Τι κάνεις Κωστή μου? Μια χαρά. Ήθελα πολύ να σε πάρω πρώτη να μην καταναλώσω πολύ. Καλά είσαι, τα παιδιά, η οικογένεια, δόξα μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, ελπίζω και εσύ να είσαι ναι. Καλά. Ελπίζω και εσύ να είσαι καλά. Ναι, καλύτερα είμαι. Πήγα στο γιατρό, τώρα
Μια χαρά. Περαστικά, ναι. Περαστικά. Να περάσει καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να χαίρεσαι και τα παιδάκια σου. Και εσύ τα δικά σου. Και ο αριθμός μου είναι 595. Σήμερα... όχι, 591. Σήμερα το κάναμε μόνο μέσα από τα μηνύματα. Όταν γυρίσουμε, ναι, να ξανακληρώσουμε με τα τηλέφωνα διάφορα πράγματα. Σήμερα το κάναμε μέσα από τα μηνύματα μόνο. Δεν ξέρω εγώ από μηνύματα. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, μόνο... δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο γιος μου θα σε στείλει μήνυμα. Να είναι καλά, ναι, να είναι καλά. Από... να δώσει χαιρετίσματα, ναι, και στον Δήμο. Έλα, πάρε, πάρτονα, πάρτονα. Φιλάκια. Φιλιά πολλά, φιλιά να πολλά. Να περάσει καλά. Γερή, να σε γερή, έλα, να σε γερή. Έλα, αγοράκι μου. Γεια σου ρε Δήμο. Αγόρι μου, αγόρι μου. Καλά, καλές διακοπές να έχεις. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου, σε ευχαριστώ. Ναι, να φύγεις άντε γιατί... έλα, το πούλο, το πούλο για να κάνουμε καμιά μεταγραφή. Κανονικά, κανονικά, ναι. Έτσι, καλές βουλίες να έχεις αδερφέ μου. Να σε καλά φίλε μου, να σε καλά. Ό,τι επιθυμείς, να περάσεις καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση πάνω απ' όλα. Αυτό, αυτό. Και όλα καλά. Και ζούμε, ζούμε σου, αδερφέ. 20 Αυγούστου τώρα. 20 θα είμαστε πίσω. 20 το πρωί, πρώτο Θεός, λέμε καλή μέρα. Τι κάνουμε ρε τώρα, τι θα... πώς το, το είδες δηλαδή τώρα. Θα περάσουμε τη Βασιλεία και θα παίξουμε τη Σπαρτάκ. Αυτό θα κάνουμε. Εννοείται πάντα, έτσι, έτσι. Γεια σου Δήμο, φιλιά, γεια σου αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας! Πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση. Θα τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Πάμε στον επόμενο. Ναι! Γεια σας! Συμφωνεί με τον προηγούμενο. Πάρα πολύ ωραία. Πιασμένη χέρι-χέρι. Καλημέρα σας! Πάμε στον Μέθε. Μέθε! Μέθε επόμενο. Σε εσάς μιλάμε! Τρεις μαζί. Πω, πω, φίλε, πω, πω, πάρα πολύ ωραία. Three-peat. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωστή! Πω, φίλε, έριξες τρεις με τρικλοποδιά. Αυτό ήταν μαρκάρισμα Σίου Ζήτσου. Για πες! Τρελό δούλεμα! Και τις τρεις φορές που πέσανε είπα καλημέρα Κωστή και έχανε τα δικά μου. Αγόρι μου. Πάρα πολύ ωραία τα είπες, να ξέρεις. Λατομείο. Έκανες και πρόβα. Γεια σου Λατομείο. Γεια σου Λατομείο. Κωστή, σου εύχομαι να περάσεις όμορφα στις διακοπές σου, παρέα με την οικογένεια, να χαίρεσαι την κορούλα, το γιώκα. Να περάσετε όλοι καλά, η γυναίκα, όλα τα πάντα. Τα πάντα όλα, φίλε. Τα πάντα όλα. Τα κοάλα τίποτα. Τι θα έλεγα, ζουμουσού βασικά. Ζουμουσού φυσικά, κάθε μέρα. Σου έχω πει και άλλες φορές ότι ο γιος μου με το γιο σου είναι την ίδια μέρα. Ίδια μέρα κιόλας, ε. Ωπα ρε φίλε. Είσαι 6 Αυγούστου 15. 6, ναι. 6 Αυγούστου 15. Τα παιδιά των Capital Control, φίλε. Γεννηθήκαμε μέσα στο εκείνο το καλοκαίρι το βασανιστικό. Φίλε, ο Αυγουστός δίνει στο παιδί μια άλλη αύρα. Βέβαια. Είναι παχές οι μύγες. Τα λιοντάρια, τα λιοντάρια σαν παιδιά είναι το κάτι άλλο. Ναι, έτσι, έτσι. Αλλά... αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Αλλά λένε στην πορεία ότι ησυχάζουν. Όταν είναι τρελό το... όταν θα γεννηθεί, μετά ησυχάζει. Ή το αντίστροφο. Τι να σου πω. Προς το παρόν, δεν μπορώ να το, δεν μπορώ να το δω. Όπου μπορεί να σκαρφαλώσει ο μικρός, μέσα στο σπίτι έχει σκαρφαλώσει. Προχθές... προχθές ανέβηκε επάνω στο κρεβάτι του, επάνω στο ξύλο, επάνω στην κούνια πάνω, όρθιος για να πιάσει κάτι από ένα ράφι, ένα παιχνίδι. Η μεγάλη μου η κόρη, ναι, κάνει τα δικά της. Και αυτός από πίσω λες και είναι η ουρά της. Η ουρά. Από έτσι πίσω. Ό,τι κάνει η μεγάλη θα κάνει και ο μικρός. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι είναι. Έτσι και είναι. Και με το που πήγα στο σπίτι, μου λέει παπά κοίτα τι κάνω. Σκαρφάλωνε φίλε, άνοιγε τα πόδια της στην πόρτα στο... στη κάθα στην πόρτα, ναι, και σκαρφάλωνε μέχρι πάνω. Όταν, όταν έφταζε πάνω, δεν μπορώ να κατέβω μου είπε. τι γίνεται. Να τα χαίρεσαι Λατομείο. Φιλιά πολλά. Κωστή, φιλιά, να πω και κάτι άλλο. Να πεις. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί όταν είμαι πρωινός, άμα δεν μπορέσω να σε ακούσω με πιάνει τρέλα. Όταν σε ακούω περνάει όμορφα η μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό σε ευχαριστώ θέλω, που αυτό υπάρχεις και μας δίνεις αυτό το κουράγιο. Αν και δεν σε έχω γνωρίσει, ελπίζω να σε γνωρίσω. Εγώ τη βδομάδα του 15 Αύγουστου θα είμαι στην Καλλιθέα, στην Χαλκιδική. Τέλεια. Και εμείς εδώ κοντά θα είμαστε φίλε. Δεν πρόκειται να φύγουμε μακριά. Εδώ θα είμαστε. Αν τυχόν προσαγγείς σε τείχο. Εντάξει.
σε τείχο. Θα ήταν ένα, ειδικά θα ήταν είναι, αν είναι μαντρότυχος. Ακόμα για μένα θα ήταν δώρο να σε γνωρίσω. Αγόρι μου, θα χαρώ πολύ. Και αν όχι τώρα, θα έρθεις από το στούντιο όποτε θέλεις, Λατομείο. Επειδή είναι δράμα και με τη δουλειά, η δουλειά είναι ένα δράμα, είναι λίγο δύσκολο. Ναι, αλλά χάραξ ζουμουσού σε βράχο επάνω, φίλε, σε μάρμαρο, δεν υπάρχεις. Μακάρι να μπορούσα, Κωστή, να στο φέρω δώρο. Να στο φέρω δώρο. Να χαράξω ένα δικέφαλο ετό και το έχω πει και άλλη φορά. Αν μπορέσω κάποια μέρα να το κάνω, ένα δικέφαλο ετό που να κρατάει επιγραφή ζουμουσού. Αγόρι μου. Σε φιλό, Λατομείο, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, να είσαι καλά. Πάμε, πάμε. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Για ακόμα 10 λεπτά προλαβαίνετε να μπείτε για το κλιματιστικό. Να έχετε το νου σας, γιατί αυτόν που θα ανακηρύξουμε για νικητή, αυτός που θα κληρωθεί, πρέπει να μας πάρει αυτός τηλέφωνο. Εμείς δεν έχουμε όλο το νούμερο στην οθόνη και η Μαριλής λείπει άδεια. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί! Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Γεια σου Γεωπόνε. Λοιπόν, μια μέρα πριν την Τεσσαροάδεια έσκασε μύτη, ποιος λέτε? Αυτός, 1-0. Ο Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ, βέβαια, πήρε τηλέφωνο. Αν και ψάχνετε. Αν αυτό είναι τυχαίο, είστε πολύ γελασμένοι. Νομίζετε. Λοιπόν, καλή άδεια, καλές διακοπές, καλές προκρίσεις, γιατί στην άδειά σου θα πάρουμε δύο προκρίσεις, όχι μία. Βέβαια, κανονικά. Και περιμένουμε μεγάλα πράγματα από σένα να μας φέρεις. Αγόρι μου. Όλα, αυτά φιλέ, όλα θα είναι, γίνουν. Γι' αυτό φεύγω. Εντάξει, από χτες το μήνυμα δόθηκε. Ήδη. Και ιστερόγραφο, επειδή δεν δόθηκαν απαντήσεις και δεν έχουμε... Μην ξεχάσετε το μήνυμα της ΚΑΕΠΑΟΚ. Ουλουάχα, ουλουάχα, ουλουάχατα. Γεια σου Γιαννάρα μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Γεια σου Γιαννάρα μου. Είναι γεγονός αυτό. Ο Βρέμπλουμ που τόσο καιρό μας έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη. Που αύριο, μεθαύριο. Πάμε τώρα να πάρουμε τελευταία γραμμή. Ψάχτηκε, πήρε ο μάνατζερ του και είπε, τώρα θέλουμε να έρθουμε. Δεν ξέρω βέβαια εμείς αν θέλουμε τώρα πια, γιατί μας ζάλισαν από που μας τα έκανε τα ούλια, αλλά δεν ξέρω. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πάντως ότι πήρε τηλέφωνο μία μέρα πριν φύγουμε για την άδεια, να ξέρετε. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίχτης ο Βέρμπλουμ, έτσι εννοείται. Άλλο αυτό, άλλο όμως ότι τσουρέκια. Για να μην πω τώρα, αερόστατα, Goodyear, Zeppelin. Καλημέρα σας, πάμε να πάρουμε την τελευταία γραμμή της σεζόν, φίλες και φίλοι. Ναι! Έλα, αδερφέ, καλησπέρα. Άρα, Χαλανιδωράκη, κλείνεις τη σεζόν, φίλε. Λοιπόν, το πραγματικά το επιθυμούσα αυτό. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλα τα ζωμουσάκια, στη ζωμουσο παρέα μας, διότι μαζί με αυτή την παρέα εγώ, εδώ στην Βαλανιδωράκη της Πρέβεζας, έχω αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους από τη μακρινή Αυστραλία, στη μακρινή Στοχόλμη, στη Μακεδονία μας, σε όλη την Ελλάδα μας. Έτσι. Λοιπόν, αδερφέ, τίποτε το ιδιαίτερο. Θα πω για την ομάδα μου, η οποία δεν πήρα αυτή την εβδομάδα λόγω των πυρκαγιών και αυτά. Είμαι σε πραγματικά ένας ράκος, διότι αυτά που συνέβησαν, τι να πεις, ακόμα και ο πιο ανέστητος άνθρωπος στην κοινωνία δεν θα λύγιζε. Δεν θα λύγιζε. Αλίμονο. Έτσι, Κωστή μου. Λοιπόν, θέλω να πω για την ομάδα ότι αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ την Τρίτη με την Βασιλεία, δεν το έχουμε ξαναδεί, τέτοιο χαρακτήρα, τέτοια ομάδα. Έκανε ακόμα και τους Ολυμπιακούς. Έχω ένα φιλαράκι πολύ γάβρο και ξέρεις τι μου είπε? Ότι αδερφέ, φέτος θα κάνετε παρέλαση στο πρωτάθλημα, γιατί εμείς όχι μόνο δεν έχουμε, αλλά εσείς έχετε ανέβει πάρα πολλά επίπεδα. Είδες τώρα αυτόν τον Μιράντα Παπαδοπούλου, πώς τον αυτό με τα μπισκότα, τον αμυντικό που πήραν, το διώχνουν ήδη σε 15 μέρες. Επίσης, μη σας κάνει καθόλου έκπληξη αν αυτός ο προπονητής που πήραν φύγει και έρθει ο Λεμονής πάλι. Με την αρχή του πρωταθλήματος. Και αν δεν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός, δεν θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, να ξέρετε. Η αναβολή γι' αυτό γίνεται. Α, μπράβο, άκου τώρα. Είσαι απέκτος, δεν παίζεσαι. Λοιπόν, Κωστή μου, η ομάδα έχει ανέβει πολλά επίπεδα. Τη μόνη διαφορά ότι εμείς δεν έχουμε υπομονή. Δηλαδή, σαν φίλαθλοι, έσπασε η κατάρα της ισοπαλίας στο Champions League. Κάναμε την πρώτη νίκη, νομίζω, έτσι δεν είναι? Βέβαια, μετά από το 76. Μετά την Βαρσελόνα ήτανε. Νομίζω ανόρθωση πρέπει να ήταν. Δεν τη θυμάμαι. Δε Βαρσελόνα, όχι. Πιο πριν. Κυπελούχων ήταν. Η Βαρσελόνα ήταν και κυπελούχων. Όχι, ήταν και πρωταθλητριών. Ήταν με την ανόρθωση 76, αν δεν κάνω λάθος. Δεν τα έχω μπροστά μου τώρα. Όχι, θυμάμαι ημερομηνίες έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι τις μεγάλες νίκες κάναμε στο Europa. Αυτό μου είπε κάποιος. Λέει, μήπως κάνεις λάθος. Οι μεγάλες νίκες που κάναμε με τη Φενερμπάχτσε, με την Arsenal. Ήταν για το κύπελο UEFA. Έτσι, για το Europa League μετά. Και με την Dortmund. Και, έτσι, αυτές οι νίκες ήταν. Κωστή μου,
Εμένα αυτή η κατάρα έσπασε. Αυτό το βράδυ ο τερματοφύλακας αυτόνων είχε τέτοια ρέντα, το οποίο το σκορ μπορούσε να έχει εκτοξευθεί σε 4-0. Αλλά, μπας περιπτώσει, στο ποδόσφαιρο τα έχουμε δει όλα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και ελπίζουμε. Πρώτον. Δεύτερο, εγώ ξέρεις τι είπα στον Θεοδοσιάδη, τον Λάζαρο, το φίλο μου. Ναι. Του λέω να ασχοληθείς στον τρίτο γύρο ποια ομάδα θα έχουμε. Και απεύχομαι, στο λέω ειλικρινά, να είναι μόνο ισπανική. Γιατί οποιαδήποτε ομάδα είναι, γερμανική είναι αυτή, αγγλική είναι αυτή, γαλλικά είναι αυτή, δεν μασάμε μία. Έχουμε καλό προπονητή, ξέρει την ομάδα, οπότε εγώ πιστεύω ότι στο τρίτο γύρο να αποφύγουμε τις ισπανικές ομάδες και στους ομίλους θα είμαστε και θα ανέβω Θεσσαλονίκη στους ομίλους. Λοιπόν, έγινε. Καλή σεζόν. Γεια σου Βασίλη μου. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο. Και να είστε πάντα καλά, καμαρί μου. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, αγόρι μου, γεια σου. Λοιπόν, τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να μου δώσετε μισό δευτερόλεπτο. Κάτσε λίγο να τα δω, γιατί έχει γίνει σήμερα πραγματικά ένας μεγάλος χαμός. Σωτήρη μου, θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 137 για να βγάλουμε τον νικητή, που ελπίζω να μας πάρει στο χρόνο μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, το 107. Το 107. Λοιπόν, το 107 είναι η Καλλιόπη Λιαλιάγκου, Ζουμουσού, 6945 σε 240. Καλλιόπη Λιαλιάγκου. Τηλεφώνησε τώρα, καλές διακοπές και τα λοιπά. Ξαναλέω, 6945 σε 240. Καλλιόπη Λιαλιάγκου, πάρε τώρα στο 287888. Αν ακούς, γιατί πολλοί κόσμος στέλνει το μήνυμα και φεύγει ή μπαίνει στις δουλειές και μπαινοβγαίνει και τα λοιπά. Καλλιόπη Λιαλιάγκου είναι η τυχερή που κερδίζει το μεγάλο κλιματιστικό. Καλημέρα στο Δημητρούδη, τον Νίκο, καλημέρα, καλές διακοπές. Γεια σου Λατομείο, γεια σου Πασχαλίδη Παντελή, καλημέρα Ζούμου σου, λέμε, γιορτάζουμε σήμερα, κάνε κουμάντο, καλές διακοπές. Γεια σου Χριστίνα Γιάννης, γεια σου Μπαμπαλά Γιάννη, γεια σου Νίκη Λευρεντιάδου, καλημέρα Κωστίνα, περάσεις όμορφα τις διακοπές σου, να χαίρεσαι τα υπέροχα παιδάκια σου, να φορτίσεις μπαταρίες, να επιστρέψεις με το καλό, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Σάκη Στράτζαλη, γεια σου Μπαμπαλά Γιάννη, γεια σου Βάσο Παναγόπουλε, γεια σου Πασχαλίδη Παντελή, γεια σου Δημήτρη Μενεξέ. Καλημέρα Κωστάκη, μικρή τσατσαρίνα σε κάνει ό,τι θέλει. Τρελός μου σάκι κι αυτή, έτσι είναι. Βάλε με για το κλιματιστικό, να χαρεί και το μικρό μου παουξάκι. Γεια σου Πεκιαρίδη Γιάννη, καλημέρα και καλές διακοπές Κωστή. Γεια σου Δημητρούδη Νίκου. Γεια σου Χριστίνα Γιαννίση, γεια σου Καλλιόπη Λιαλιάγκου, εσύ είσαι που κέρδισες κιόλας. Λοιπόν, συμπέρασμα, Ζουμουσού και Παοκάρα παντού, λέει ο Χαριστός ο Δημήτρης. Έτσι είναι. Γεια σου Μαρία Παπαδοπούλου, καλημέρα Ζουμουσού, καλές διακοπές. Γεια σου Βαγγέλη 760. Κωστή, καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Μας χαρίζεις πολύ ωραίες στιγμές και σε ευχαριστούμε που μας κρατάς στις δύσκολες στιγμές. Να είσαι καλά. Γεια σου Πυριονά Θωμά. Λοιπόν, Δενδροπόταμος, ταβέρνα, πλάτανος, φορώ, φανέλα, κλάπα, νόβερο, σορτσάκι, πάω. Ξάφνω ένα παλικάρι, δακρυσμένο, με αγκαλιάζει και βγάζουμε selfie, λέει ο Δημήτρης. Έτσι είναι φίλε. Γεια σου Τσολακάκη στα μάτι. Λοιπόν, γεια σου Πεντίδη Δημήτρη, γεια σου Σημαδοπούλου Στέλλα. Δεν προλαβαίνω παιδιά να τα διαβάσω όλα. Πρέπει να φύγω. Πήρε τηλέφωνο, ξαναλέω. Η Λιαλιάγκου. Καλλιόπη 6945 σε 2.40 έχει κερδίσει το κλιματιστικό. Καλλιόπη Λιαλιάγκου. Νομίζω εκεί πηγαίνει ο τόνος. Αν ακούς Καλλιόπη και μέχρι να φύγουμε στα τελευταία λεπτά, πάρε τηλέφωνο. Αλλιώς θα σε βγάλουμε με το που θα γυρίσουμε. 20 Αυγούστου θα είμαστε πίσω. Πρώτα ο Θεός. Να ξέρετε, με το που θα φύγουμε, η ομάδα μας θα κάνει μεταγραφές. Αυτό είναι σίγουρο. Να το έχετε υπόψη σας. Σύμπτωση! Ξεσύμπτωση! Αυτό θα γίνει! Αυτό θα γίνει. Ευχαριστώ όλους σας για μια σεζόν γεμάτη με συναισθήματα και με τις καλές στιγμές και με τις στενάχωρες και με τα ωραία και με τα άσχημα και με τα ευχάριστα και με τα δυσάρεστα. Όπως σε όλες τις οικογένειες, όπως σε όλες τις παρέες, υπάρχουν και στιγμές που δεν είναι ευχάριστες, που τυχαίνουν δυσάρεστα πράγματα, που μπορούν να είναι στενάχωρα. Μαζί τα αντιμετωπίζουμε όπως είναι αυτή η παρέα δεμένη. Ένα τελευταίο ευχαριστώ θέλω να πω στη Χρύσα Άντσου που ήταν εκεί πάντα για το site, για το zoomusu.gr που θα ακούσετε τις εκπομπές, θα έχετε την ευκαιρία να τις ακούτε τις εκπομπές, θα είναι εκεί όλες τώρα στις διακοπές. Φυσικά Σοφία Ξανθοπούλου που πρώτη-πρώτη τρέχει για τις αιμοδοσίες μας για να είναι εκεί και βέβαια όλους εσάς
όλους εσάς που το ζούμε σου το βάλατε στη ζωή σας και το κάνατε πράξη. Νεκταράκι, έχεις να πεις κάτι πριν φύγουμε? Καλό καλοκαίρι! Αυτά είναι. Αυτά είναι, αυτά είναι, αυτά είναι. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Κάθε πίκρα καίμε. Κάθε δυσάρεστο. Κάθε δυσάρεστο. Σας φιλώ γλυκά. Σωτήρη Δασκαλάκη, σε ευχαριστώ αδερφέ μου που είσαι εδώ. Έρχεται ο Γιώργος Συρίγος, μένετε συντονισμένοι. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. Στις 20 Αυγούστου το πρωί θα είμαστε εδώ στο Λίμπερο, στο ραδιοφωνό μας, στο σταθμό μας. Φιλιά πολλά, να περάσετε καλά. Bye, 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 bye. Ζούμου σου λέμε, ζούμου σου λέμε. Γεια σας.